Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου είμαστε κοντά σας με τον κώδικα μυστηρίων. Και σήμερα με τρεις ενότητες και τρεις εκλεκτούς ομιλητές θα προσεγγίσουμε ζητήματα τα οποία κατατάσσονται σίγουρα στη σφαίρα της εναλλακτικής αναζήτησης. Θα δούμε όμως παράλληλα και θέματα που αφορούν στην τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία και θα δούμε αν μπορεί να υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτά. Στο πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Θάνος Αναστασίου, ένας καλός φίλος από την περιοχή της Μαγνησίας, εκπαιδευτικός, με τον οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει για θέματα που αφορούν στην Ορθοδοξία και στις προφητείες, όλη αυτή την παράδοση της Ελληνοορθοδοξίας, αλλά έχουμε σχολιάσει και τη γεωπολιτική επικαιρότητα αρκετές φορές στο πέρασμα των ετών. Και σήμερα θα σταθούμε σε αυτό με τον Θάνο, θα τα δούμε όλα τα θέματα και παράλληλα θα δούμε και αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες από χθες Παρασκευή, κυρίως με το στέλεχος της Μποτσουάνα, όπως λέγεται, και αφορά στην πανδημική κρίση. Να δούμε τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αυτό. Στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής θα είναι μαζί μας ο αρχισυντάκτης των Invisible Icons, ο Σάμαν Λάικαν, ένας ακόμη καλός συνεργάτης, με τον οποίο θα δούμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέματα που έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο να υπάρχουν οντότητες όντα στον πλανήτη, στην δημιουργία και την ύπαρξη πέρα από τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε για τα αποκαλούμενα χαμοδράκια και εξωτικά. Θα παίξουμε ένα βίντεο που σχετίζεται με κάτι που, όπως ισχυρίζεται, η ερευνητική ομάδα εμφανίστηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Και σίγουρα ο κόσμος μας κρύβει πολλά. Και υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι ο σημερινός άνθρωπος που έχει φύγει από τη φύση και έχει κλειστεί στις τσιμεντουπόλεις έχει χάσει ίσως και τα μάτια της ψυχής. Δηλαδή, οι παλιότερες γενιές που ήταν πιο αθώες, όπως μεταφέρει αυτή, θα λέγαμε, η σκέψη του λαού και ήταν πιο κοντά στο περιβάλλον, έχουν να διηγηθούν και ιστορίες για οντότητες και όλα αυτά που συνθέτουν και συνέχουν λαογραφία και παράδοση. Ψέματα, αλήθεια, ίσως φαντασιώσεις των παλιότερων, μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια. Θα το δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας η Κορίνα Λιμνιούδη, ερευνήτρια, με την οποία θα δούμε ένα θέμα για πρώτη φορά που έχει να κάνει με τους Ιλουμινάτη και το θέμα της ψυχής, γενικότερα τη γη, αν επέρχονται αλλαγές στον πλανήτη και τι μπορεί να συμβαίνει με κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν για την ύπαρξη της ψυχής και επιχειρούν να μάθουν περισσότερα και να συγκεντρώσουν το ενεργειακό αυτό υλικό που μπορεί να αποτελεί η ψυχή. Θα μας παραθέσει στοιχεία η Κορίνα Λιμνιούδη καινούργια για νεότερες έρευνες που πραγματοποιούνται σε αυτό το επίπεδο στο εξωτερικό και είναι κάτι που σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ενότητα της απόψινής εκπομπής να συνδεθούμε με τον Θάνο Αναστασίου μέσω Skype και να ευχαριστήσω πολύ και τον Βαλέντο τον Καπίτσα, τον Master Control και εικονολήπτη της εκπομπής και για την σημερινή εγγραφή που πραγματοποιούμε και παρουσιάζουμε τους καλεσμένους. Λοιπόν, Θάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά στον κώδικα μυστηρίων. Καλησπέρα, Βασίλη, τι κάνεις? Θάνο, μας ακούς? Βασίλη, σε ακούω. Ωραία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, θα είδες, φαντάζομαι, αυτό το οποίο αφορά το ζήτημα το οποίο έθιξα πριν για το στέλεχος της Μποτσουάνα. Πώς ακριβώς τώρα το έχουν μεταφέρει τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και έπαιξε και στην Ελλάδα? Ναι, το είδα και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η είδηση. Ναι. Αποδειχθεί σύντομα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Πιστεύω. Γιατί το λες? Γιατί πιστεύω πάνω σε αυτό το στέλεχος θα βασιστεί το νέο lockdown που έρχεται. Θα μπορεί να βασιστεί, λες, αυτό το στέλεχος στο νέο lockdown που μπορεί να έρθει το μαζικό που ακούγεται ίσως ότι μπορεί να γίνει, αν και η κυβέρνηση μέχρι στιγμής το διαψεύει ότι θα γίνει ένα μαζικό lockdown, έτσι? Ναι, το διαψεύει, αλλά βλέπω πως στην Ευρώπη που παρακολουθώ ότι τα περισσότερα κράτη δεν δίνουν. Ναι. Οπότε επειδή εμείς είμαστε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι και εμείς θα συμβολήσουμε κάτω από αυτό. Ήδη η Μεγάλη Βρετανία ματέωσε όλες τις πτήσεις που είχε εκεί. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Και ξέρετε, εσείς εμείς που έχουμε ασχοληθεί τώρα με τις προορίες των Αγίων Γερόντων, συνέχεια το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτά που έλεγε ο Γέροντας Εφραίμ της Αρεζόνων, στην ασθένεια της Αρκός. Ασθένεια της Αρκός. Επειδή τώρα θα μας ακούνε αρκετοί και δεν θα θυμούνται ή δεν θα έχουν ακούσει καθόλου, το είχαμε θίξει σε μια εκπομπή που κάναμε πέρυσι το θέμα αυτό. Ναι, ακριβώς. Θύμισε μας λίγο λοιπόν, τι έλεγε ο Εφραίμ της Αρεζόνα. Ο Γέροντας έλεγε ότι θα θέλει μια αρρώστια η οποία θα έχει να κάνει με τη σάρκα. Και θα δημιουργεί διάφορα προβλήματα στη σάρκα των ανθρώπων. Ναι. Πληγές, έντονες, οι οποίες θα είναι απόδομες.
Βέβαια, ο άνθρωπος πολύ σύντομα όταν προσβάλλονται στην Ρώσια θα καταλήγει εντός των ημερών. Αν τα πάμε καλά. Ναι. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι συγκλονιστικό, αν τελικά είναι αυτό που έρχεται την Κουτσουάρα. Δεν ξέρω τι είναι. Μα ανησύχησε και μια άλλη είδηση που άκουσα μέσα στην ομάδα, ότι αποκαλύφθηκε σε μια μεγάλη εταιρεία, ας πούμε τον όνομα τώρα, η οποία σχετίζεται με παραγωγή σχημασμάτων για ένα του κορονοϊού, βρήκανε στα εργαστήριά της 6-10 φιαλίδια, δεν θυμάμαι τον αριθμό, με τον ιό της Ευλογιάς μέσα. Ο ιός Ευλογιάς είναι ένας ιός ο οποίος έχει να αποσχολεί στην ανθρωπότητα, νομίζω, περίπου στον έναν αιώνα, ίσως λίγο παραπάνω, εάν θυμάμαι τα καλά. Και έχει να κάνει με φλήκτεδες που παρουσιάζονται στο δέρμα των ανθρώπων. Ας το ψάξουν όλοι και την Ευλογιά, τι είναι αυτό. Περίεργες ειδήσεις, οι οποίες μεταξύ τους συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο. Τώρα εμείς δεν είμαστε μουσουλόγοι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είμαστε ερευνητές και οι έρευνές μας προβληματίζουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν δεχόμαστε έτσι τα πάντα όσα έχουμε, ξέρω εγώ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να ερευνήσουμε πρώτα. Είμαστε στους ανθρώπους που ερευνούμε. Περίεργες συζητήσεις, οι οποίες μεταξύ τους έτσι ίσως συνδεθούν αύριο, στον αγριακό χρόνο. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει ο χρόνος. Σαφώς. Πάντως δεν μπορούμε να μας αφήσουμε διάφορους αυτές τις συζητήσεις. Πάντως το μυαλό μας πηγαίνει εκεί, σε αυτά που τα πρέπει γέροντας. Άκουγα, στο είπα και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, τον Μεθόδιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται, που είναι από τους παλιούς εσφυγμενίτες, τους ζηλωτές του Αγιώρος, ο οποίος δέχθηκε και πολλές δόσεις κριτικής έντονης, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την εβδομάδα που πέρασε, ο οποίος μίλησε για όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε και με το θέμα των παρασύμων που τα χαρακτηρίζω εγώ, αυτά τα οποία γίνονται στον νόμο, και μίλησε για μια προσπάθεια κύκλων να φέρουν συγκεκριμένες καταστάσεις και τετελεσμένα στην ανθρωπότητα στέρησης ελευθερίας και αλλαγής του ίδιου του ανθρώπου. Και λέω, όπως και να έχει, δηλαδή, εντάξει, οποιοδήποτε μπορεί να έχει ηρωνικό ύφος απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις, οτιδήποτε, αλλά είμαστε σε μια εποχή που, γιατί κάποιος αν εκφράσει μια άποψη διαφορετική θα πρέπει να χλεβάζεται, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τώρα ποιος πια τον έβλασε, τον Γέροντα Μεθόδιο. Ο Γιώργος Μεθόδιος όμως είναι έτσι μια ιδιαίτερα σκηπτική μορφή του Αγίου Όρους. Ένας σπουδαίος γέροντας, θα έλεγα. Μια έτσι ιδιαίτερη μορφή. Από τις τελευταίες έτσι σπουδαίες μορφές που έχουν μείνει στο Αγίου Όρους. Και πιστεύω ότι τα λόγια έτσι αυτού του άγρα δεν θα πρέπει να βάζουν. Όταν αυτός ο άγρας μιλάει πρέπει να πούμε πως φυσικά κάτι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Τώρα εντάξει, βέβαια ο καθένα έχει δικαίωμα να μην σέβεται κάποιον. Αν και για μένα δεν θα τα πρέπει το δικαίωμα, θα πρέπει όλο να σεβόμαστε όλου. Αλλά δυστυχώ είμαστε σε μια εποχή που πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν και βιώνουμε και αυτό που λες εσύ, ότι κάποιοι ψευδάζονται, κάποιοι κατηγορούνται, απαξιώνονται, απειλούνται ίσω. Γιατί αυτά εκφράζουν την αντίθετη άποψη. Στα πλαίσια μια δημοκρατική ενό πολιτεύματο, θα πρέπει όλε οι απόψει να είναι ανεκτέ τουλάχιστον και στι συζητήσει μα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τώρα, αν έχει αλλάξει το πολίτευμα και δεν το κατάλαβαμε, μάλλον έτσι εμεί ζούμε σε έναν ύπνο δικαίου. Ίσως εμεί δεν το καταλάβαμε. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως βλέπουμε πάρα πολλά παγκοσμίως με αφορμή την πανδημική κρίση στην Αυστραλία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, προτάσεις, διαδηλώσεις, αντιδράσεις, νέα μέτρα και εδώ πλέον έχουμε νέα μέτρα και πίεση κυρίως για τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει την ιστορία αυτή που λέμε. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και η ενεργειακή και η οικονομική ξανακρίση με ανατιμήσεις. Η γειτονική Τουρκία είναι στον κλειδονισμό αυτής της κρίσης τις τελευταίες ημέρες. Γίνεται χαμός εκεί με διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα ο Σουλτάνος υπογράφει συμφωνίες ή προσπαθεί να το εξωτερικεύσει, να το πούμε έτσι, για να δείξει μια άλλη εικόνα. Παραμένει αυτή η κατάσταση.
Άκουσα έναν πολιτικό αρχηγό, δικό μας εδώ στην Ελλάδα εννοώ, πριν από λίγες ημέρες που είναι μέσα στη Βουλή, να λέει ότι έρχεται πείνα. Και γι' αυτό έχουν μιλήσει οι Άγιοι Γέροντες της Ορθοδοξίας, δηλαδή στην παρακαταθήκη της Ορθόδοξης Παράδοσης των Προφητιών. Υπάρχουν αναφορές οτιδήποτε αφορά το ενδεχόμενο. Το απευχόμαστε βεβαίως να συμβεί κάτι, μακάρι να μην γίνει. Να έρθει μια κρίση που να αφορά στην κοιλία που λένε, έτσι. Εμείς, Βασίλη, τώρα δεν ξέρω στους πολιτικούς αρχηγούς που πήγαν για την πείνα. Αλλά αν θυμάσαι καλά, πέρσι τον Απρίλιο, Απρίλιο του 20, είχαμε κάνει μια εκπομπή στις 4 Τετάρτου 2020 που είχαμε πει ότι η πανδημία του κορονοϊού θα τη διαδεχθεί και μια άλλη πανδημία, η πανδημία της πείνας. Εδώ τον ακούω, το Θάνο. Ναι, Θάνο, συνέχισε. Ναι, ναι. Είχαμε πει λοιπόν πέρσι μια εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί πριν 1,5 χρόνο ότι την πανδημία του κορονοϊού θα την διαδεχθεί μια μεγαλύτερη πανδημία ακόμα, η πανδημία της πείνας. Οπότε φυσικά δεν περιμένουμε τώρα τους πολιτικούς αρχηγούς να μας πούν για την πείνα. Μας τα είπαν οι Άγιοι Γέροντες της Ορθοδοξίας πριν πολλά χρόνια, πριν δεκαετίες ή και πριν 200 χρόνια από τους μας, 250 χρόνια. Και απλά τώρα βλέπουμε αυτά που λέγανε οι γέροντες, οι αγιασμένοι γέροντες, στις ειδήσεις πλέον. Ναι. Ή να συζητιόνται μες στη Βουλή. Ναι, θα έρθει η πείνα, γιατί την πείνα κάποιοι τη φέρνουν. Εγώ αυτό βλέπω. Κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν, ίσως η ελίτη που κυβερνά αυτόν τον πλανήτη, για να οδηγήσει τον κόσμο σε επιστημιστική κρίση, με κάθε τρόπο. Είδαμε, ας πούμε, αυτά τα απίθανα τώρα που συμβαίνουν στο θέμα του ενεργειακού, τα οποία προσπαθούν να δικαιολογήσουν με πράγματα τα οποία είναι τραγικά, ας πούμε. Δημιουργούν μια ενεργειακή κρίση χωρίς καν να υπήρχε λόγος να υφίσταται αυτή. Το οποίο, όπως ξέρουμε, όταν ανεβαίνουν τιμές ενεργειακές των ενεργειακών αγαθών, είναι σαφέστατο ότι θα ανεβούν και τιμές των προϊόντων, όλων των προϊόντων. Αυτά πάνε μαζί, είναι αλυσίδα. Ναι. Οπότε αυτοί που έτσι με άκουσο τρόπο, θα έλεγα, ανεβάζουν τις τιμές της ενέργειας, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που οδηγεί τον κόσμο σε μια τεράστια επιστημιστική κρίση. Και είναι αδικαιολόγητη γι' αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό το πράγμα γίνεται σκεμμένο και όχι επειδή ξέρω εγώ είχαμε μια μεγάλη ξηρασία ή οτιδήποτε, είτε πέσα να κρίνει κάπου και δεν έχουμε εισιτηρά. Δεν έγινε εξαιτίας αυτό. Γίνεται για άλλο λόγο. Και με άλλες αιτίες. Δυστυχώς κάποιοι ίσως έχουν βαρθεί να πραγματοποιήσουν το αρνητικό μέρος των προφητείων. Ίσως νομίζουν ότι θα τις πάνε να τις προφητήσει και που θέλουν αυτοί βέβαια, αλλά δεν θα γίνει έτσι. Ναι. Γίνονται πράγματα όπως τα έχει πει το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αγίων Γερόντων. Έτσι θα γίνονται πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ξαναπεί πάλι ότι καλό είναι πλέον να είναι έτοιμοι για όλα και για την πείνα. Καλό είναι οι άνθρωποι όλοι να ετοιμάζονται ψυχολογικά αλλά και υλικά, θα έλεγα. Πάντως και για την Τουρκία έχουν υποθεί πάρα πολλά στο πλαίσιο της Ορθόδοξης προφητικής παράδοσης και από τον Άγιο Παΐσιο πλέον Άγιος Γέροντας και πριν από λίγα χρόνια, έτσι έμεινε στους περισσότερους. Για το ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Τουρκία να αλλάξει τελείως φυσιογνωμία, να χωριστεί σε μέρη. Πάρα πολλά έχουν υποθεί και για την Τουρκία. Ναι, εντάξει, εδώ να πούμε τώρα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Βέβαια, πήραν μια τεράστια σύλληψη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέσα στην εβδομάδα. Ο Σουλτάνος, η κυβέρνηση του Σουλτάνου. Βέβαια, όσο και να προσπαθεί ο Σουλτάνος, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τελικά με μαθηματική ακρίβεια ολίσθημα που έρχεται στην κυβέρνησή του και στο κράτος του. Οι Άγιοι Γέροντες είχαν μιλήσει για Τουρκία και είχαν πει ότι θα βγουν μέχρι και όπλα μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτό είχαν πει. Τέτοια ανομαλία μεγάλη θα γίνει στην Τουρκία. Και φυσικά θα αναλάβουν και μαλλιστές. Αυτή είναι η επόμενη κυβέρνηση της Τουρκίας, η οποία ήταν πολύ πιο επιθετική από ό,τι είναι ο Σουλτάνος στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο παραμένει ο Σουλτάνος, ίσως δεν νομίζω να θέλει να χτυπήσει την Ελλάδα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά οι επόμενοι δεν νομίζω ότι θα σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και νομίζω ότι πλησιάζει η στιγμή όπου θα έχουμε αλλαγή σκητάλης στην εξουσία στην Τουρκία, κάτι που έχει προφητευθεί, και μάλιστα θα γίνει με ένα πολύ έντονο τρόπο. Θα δούμε έτσι εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις στην Τουρκία. Πολύ έντονες.
τεράστια πολιτική ανομαλία στην Τουρκία. Νομίζω ότι ήδη βλέπουμε έτσι αφνά στον ορίζοντα αυτό που πλησιάζει στην Τουρκία. Ήδη το διακρίνουμε πλέον. Ναι. Αυτό που είπαμε πριν για το στέλεχος της Μποτσουάνα έχει θέσει συναγερμό πολλές χώρες και την Ελλάδα. Ακούγονται πάρα πολλά. Το ενδεχόμενο, όπως είπες και εσύ, lockdown ή περισσότερων τεστ. Επίσης λένε ότι η Pfizer δημιουργεί ένα νέο προϊόν παράσιμο, όπως το λέω εγώ, για τον στέλεχος της Μποτσουάνα. Τι γίνεται, δηλαδή κάθε φορά που θα βγει ένα στέλεχος θα δημιουργούν και κάτι καινούργιο αυτοί? Είναι τα πράγματα μπερδεμένα, ναι. Σε αυτό το θέμα δεν ξέρω. Δηλαδή, επικρατεί μια τεράστια σύγχυση, μια τεράστια αναταραχή. Ο κόσμος δεν ξέρει να πιστέψει. Εντάξει, όλα ξεκίνησαν από ένα εργαστήριο στην Κίνα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει όλοι. Από ένα εργαστήριο με επίπεδο ασφαλείας 4ου βαθμού. Mm-hmm. Πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Όταν διαφεύγει ένας ιός από ένα εργαστήριο με επίπεδο ασφαλείας 4ου βαθμού, κάτι σημαίνει αυτό από μόνο του. Κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν τον κόσμο κάπου. Αυτό το έχει ξεχάσει ο πολλής ο κόσμος και κάθε τι ασχολείται τώρα μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Η υπέρμαχη του παρασύμου, η αντιμαχόμενη του παρασύμου, έχει πει σε ένα τεράστιο διχασμό ο κόσμος και ο Έλληνας, ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως, γιατί ο εχθρός μας νομίζω είναι κοινός. Είναι αυτός που επέτρεψε να φύγει αυτός ο ιός από το εργαστήριο. Κάτι το οποίο το έχουμε λησμονήσει όλοι μας. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να μην έχουμε τόσο αδύνατη μνήμη, χρυσόψαρο, και να μπορούμε έτσι να θυμόμαστε τι συνέβη, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, και να μπορούμε να σκεφτούμε και λίγο λογικά, μην επιτρέποντας το φόβο να μας προκαλέσει τεράστια σύγχυση στο μυαλό μας. Αυτή είναι έτσι, η δική μου άποψη, Βασίλη, και δεν ξέρω, τώρα μπορεί να έχω και λάθος. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτή τη στιγμή τι υπάρχει? Πριν από λίγες ημέρες που το συζητούσαμε, υπήρχαν κάποια θέματα και στην Πολωνία και με το θέμα των μεταναστών επίσης είχαν ανακύψει ζητήματα και τις προσφυγικές ροές. Ένα ακόμη θέμα τεράστιο, το πώς το χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ, το πώς το χρησιμοποιούν οι ισχυροί του πλανήτη, το προσφυγικό. Και η Τουρκία έχει μερίδιο σε αυτό. Η Τουρκία είναι ανακατεμένη σε πολλά και νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο μετά θα έρθει η ώρα που θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Γιατί έχει ανακατευθεί σε πάρα πολλά πεδία η Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό το θέμα στη Λευκορωσία δεν είναι τυχαίο. Δημιουργήθηκε στα σύνορα Λευκορωσίας Πολωνίας. Σαφώς και δεν είναι τυχαίο. Και έρχομαι και σου λέω, Βασίλη, και σου ρωτώ το εξής. Αν αύριο μεθαύριο η Πολωνία ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου 5, αν θυμάμαι καλά, του ΝΑΤΟ, που αναφέρεται, ή το άρθρο 1, ή το άρθρο 5, δεν θυμάμαι τώρα, που αναφέρεται στο ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, θα πρέπει όλες οι υπόλοιπες να συνδράμουν. Τι θα συμβεί στα σύνορα Λευκορωσίας Πολωνίας, εάν σκεφτούμε ότι η Λευκορωσία είναι ο προμαχώνας της Ρωσίας στην περιοχή, τι θα συμβεί εκεί πέρα δηλαδή? Τα πράγματα δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν εκεί. Ή αν κάποιος μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που δεν θέλει τίποτα εκεί πέρα που τους πήγανε, οι φίλοι μας, τι θα γίνει εκεί πέρα? Τι μπορεί να συμβεί, τι φωτιά μπορεί να ανάψει εκεί πέρα? Νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν πολύ επικίνδυνα εκεί. Mm-hmm. Επίσης, μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, άσχετα με το διαψεύδωμα, στα σύνορα της Ουκρανίας. Στα σύνορα της Δυτικής Ουκρανίας. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και αυτό είναι έτσι ένας παράγοντας τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζουμε. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρουμε τι είδους ανάπτυξη που θα προκύψει. Ιδίως όταν η Ρωσία πλέον με την ματέωση του Nord Stream 2, mm-hmm, από τη νέα γερμανική κυβέρνηση, έναν αγωγό τον οποίο πλέον σε πολλά λεφτά για να το φτιάξει. Σωστά. Ξαφνικά πλήττεται απίστευτα πολύ οικονομικά. Άρα στριμώχνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται όταν ένα θηρίο τώρα στριμώχνεται. Πρέπει έτσι λίγο να σκεφτούμε πώς θα πούμε μπορεί ξαφνικά να οδεύσει η κατάσταση. Και πάντα εμείς, επειδή έχουμε ρυθμίσει τις γραφές και τις προορίες των Αγίων Γερότων, πάντα έτσι
έχουμε στη ιδέα μας ότι μπορεί ανά πάση στιγμή να ξεκινήσει κάτι από εκεί, είτε και από πιο χαμηλά, το οποίο θα ήταν ευχή έργο για μας, γιατί ο Άγιος Πατροκουρμάς έτσι ως σπουδαιότερος, ίσως ως σπουδαιότερος Άγιος της Ορθοδοξίας και ο μεγαλύτερος προφήτης, είχε πει ότι να εύχεστε, να προσεύχεστε, να ξεκινήσει από κάτω. Γιατί αν ξεκινήσει από πάνω θα καταστραφείτε. Ναι. Αν ξεκινήσει από κάτω, λίγα θα πάρετε. Άρα πρέπει να προσευχόμαστε να μην ξεκινήσει από εκεί αυτό που οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ετοιμάσει να κάνουμε. Άσχετα να μας λένε τίποτα εμάς. Καλό είναι έτσι εμείς να έχουμε στο μυαλό μας τα πάντα. Και να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Για όλα τα ενδεχόμενα. Πάντα βέβαια με την αλλαγή του Άγιου Δραδικού Θεού, γιατί χωρίς αυτό είμαστε ένα τίποτα. Και δεν μπορούμε να προστατευτούμε με κανέναν τρόπο. Μόνο αυτός. Για ποιο πέρα θέλω να πω και για ένα μεγάλο γέροντα, το οποίο έγινε εκταφή πριν από τρεις εβδομάδες, αν καταπατώμε, το γέροντα Ιωσήφ Παπαδοπεδινό. Αυτός που κοιμήθη με το χαμόγελο, δεν είναι? Ναι, αυτός που πολύ σωστά θυμάσαι, Βασίλη, όταν κοιμήθηκε μισή ώρα μετά χαμογέλασε. Ο συγκεκριμένος, κάτι ήδη είχε που πήγε πέρα, και χαμογέλασε, χάρηκε. Σπουδαία μορφή της Ορθοδοξίας, ασκητική μορφή ή όρος. Οι πληροφορίες μου είναι ότι τα οστά του όταν εκτάπησαν, μυρόβλιζαν. Άρα οδεύουμε προς την αγιοποίηση και του γέροντος Ιωσήφ του Παπαδοπεδινού, ένα από τα στελέχη της μεγάλης έτσι, ομάδας του Αγίου Ιωσήφ του Συχαστού, που αγίασε και αυτός φέτος. Είχε βγάλει και αυτός μια σπουδαία προφητεία, την οποία θα συμβουλέψω σε όλους τους τηλεθεατές σου, τους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή, να την, την ψάξουν και να την μελετήσουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει. Ναι. Για τον γέροντα Ιωσήφ του Παπαδοπεδινού. Γιατί πλέον, αφού μυρόβλησαν τα οστά του, σημαίνει ότι ο δεύτερος αγίασε και αυτός, άδεια προφητεία Αγίου. Και επίσης μου είπε το προηγούμενο Σάββατο που κάναμε εκπομπή η Ελένη Ζωγραφή Δουδαγιού, μια άλλη εκλεκτή συνεργάτητα επί σειρά ετών στον κώδικα μυστηρίων, ότι είναι προς αγιοποίηση μάλλον και ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος. Άλλη σπουδαία μορφή της Ορθοδοξίας, σπουδαίος ιερέας και... Ο πατήρ Σάββας, ναι. Συζητάμε ότι ήταν εξορκιστής, ε. Σωστά. Σε μια εποχή... Σε μια εποχή που όλα αυτά είναι λίγο στο περιθώριο, δηλαδή και η Ορθοδοξία είναι αλλά κάρτα, ας πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό που έκανε ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος, ίσως κάποιοι να μην το πιστεύουν σήμερα ότι συνέβαινε, ότι μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα, να εκβάλει, να αποβάλει, ας πούμε, τα πονηρά πνεύματα μέσα από ανθρώπους, ας πούμε, που τους είχαν καταλάβει. Ίσως να το θεωρούν παραμύθι. Αυτοί που το θεωρούν παραμύθι, ας ψάξουν στο διαδίκτυο, Βασίλη, και ας δούμε τα βίντεο που υπάρχουν με εξορκισμούς του Πάτερ Σάββα Αχιλλέως. Εντάξει, ήταν ο συγκεκριμένος ιερέας, ήταν συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός και είχε και αυτό το προγραμματικό χάρισμα. Είχε μιλήσει ότι την κατέδρα της τότε, παλιά, το 2005-2006, είχε πει ότι την κατέδρα της υγείας θα την κερδίσει ο Αντίχριστος. Την κατέδρα της υγείας. Και θα κάνει κάποια πράγματα μέσω της καθέδρας της υγείας. Κάνει και τότε, πριν 15 χρόνια. Ας το σκεφτούμε και αυτό, συμπολογίζοντας αυτά που πιώνουμε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Και για να γίνεις εξορκιστής, δεν μπορεί ο πατέρας παπάς να γίνει εξορκιστής. Πρέπει, είναι χάρισμα αυτό, πρέπει να πάρεις χάρισμα από πάνω, από ψηλά για να γίνεις εξορκιστής και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καθαρός και δυνατός πνευματικά για να αντέξεις τόσο μεγάλο βάρος. Αυτοί που έχουν παραστήσει εξορκισμό ξέρουν τι λέω. Αυτοί που δεν έχουν παραστεί μπορεί να μας κοροϊδεύσουν. Τους εύχομαι να μην βρεθούν σε εξορκισμό. Γιατί θα καταλάβουν πολλά, τα οποία τώρα τα χλεβάζουν. Ναι. Γενικότερα για το θέμα των ανατιμήσεων, που είναι μια κατάσταση με την οποία έρχεται αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αλλά και ολόκληρος ο κόσμος και την κρίση, την εφοδιαστική αλυσίδα. Εσύ τι εκτιμάς, τι λες ότι μπορεί να έρθει το επόμενο διάστημα? Τίποτα. Οδεύουμε προς μεγάλη επιστημιστική κρίση. Γιατί όπως είπα και πριν, Βασίλη, κάποιοι
οθούν τα πράγματα εκεί. Και αυτοί κάποιοι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλοι οικονομικά και δυστυχώς δεν θέλουν το καλό τον λαό. Θέλουν να επικρατήσει μεγάλη αταραχή. Mm-hmm. Όπως αναφέρθηκε στο Great Reset του βιβλίου που διάβασε και ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας, στο γραφείο του, κοσμικό γραφείο του, λέει μέσα ότι μέσα από, από το χάος έρχεται η νέα παγκόσμια τάξη. Τάξη από το χάος δηλαδή. Τάξη από το χάος, ναι. Αυτό είναι το Great Reset. Το βιβλίο αυτό, το οποίο το έχουν διαβάσει όχι μόνο ο πρωθυπουργός μας και πολλοί άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Για να ενημερωθούν προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί, τι υπάρχει, ας πούμε, τι γίνεται, ίσως για να το διαβάσουμε. Αλλά κάποιοι το πιο μεγάλοι, ας πούμε, οικονομικά και πολιτικά, το προσπαθούν να το χαμώσουν τελικά. Αυτό φαίνεται. Άρα οδηγείται η ανθρωπότητα σε μια κρίση άνευ προηγουμένου, για να έρθει από πίσω να πάει να τάξει. Θα γίνει όμως έτσι. Τον Θεό το ρωτήσαμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δείξει. Πάντως η μετάλλαξη της Μποτσουάνα από χθες Παρασκευή έχει καταβληθεί στα χρηματιστήρια και δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και στα εμπορεύματα, ακόμη και στα κρυπτονομίσματα. Και η Ευρώπη ψώνει τείχος, έγραφαν από χθες τα ενημερωτικά μέσα σε όλη την Ευρώπη, στη νέα αυτή μετάλλαξη. Και το θέμα είναι ότι, ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι κάθε φορά, ας πούμε, λανσάρεται κάτι από τα διεθνή μέσα χωρίς κανένα φιλτράρισμα και ο κόσμος, ο περισσότερος δεν το ψάχνει, δεν το φιλτράρει, το τρώει όπως έρχεται, ας πούμε. Γενικά. Ναι. Εμένα δεν ξέρω, αυτό μου προκαλεί σκέψη και προβληματισμό. Δηλαδή, λανσάρεται από τα διεθνή δίκτυα και ειδησιογραφικά πρατορία, το παίρνουν κατά τόπου στα εθνικά, το αναμεταδίδουν και μετά σου λένε τέρμα, αυτό είναι. Είναι, δεν είναι, ίσως να μην έχεις πλέον ούτε το δικαίωμα να το ψάξεις. Και είναι κάτι για το οποίο έχουν μιλήσει και οι γέροντες της Ορθοδοξίας και στην αρχαία Ελλάδα θα βρεις σε κείμενο όπως το Ερμή του Τρισμέγιστου που μιλάει για την εποχή του τρελού νερού, τη θαρθή εποχή που θα έχει χαθεί η λογική, αναφέρει, θα λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Ναι. Έτσι, νομίζω η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μοιάζει πάρα πολύ η εποχή με αυτό που περιγράφεται σε αυτά τα κείμενα, τα βαθιστόχαστα, ας πούμε, για λίγους. Παράλληλα, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και για τον Μόρφου, ο οποίος τώρα τελευταία έχει αρχίσει και μιλά ξανά για καταστάσεις που έχουν να κάνουν ίσως με το ενδεχόμενο ενός σεισμού, έχει αναφέρει συγκεκριμένες περιοχές. Έχει πει πολλά και αυτός τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πριν αναφέρω για τον ιδιαίτερα αγαπητό σε μένα επίσκοπο Νεόφυτο Μόρφου, θα πω κάτι άλλο. Θα κάνω μια ερώτηση που είπες πριν για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα. Ναι. Θα κάνω αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε φίλους γιατρούς. Τους γιατρούς, όλους τους γιατρούς που έχουν σπουδάσει ιατρική, έχουν διαβάσει τα διάφορα βιβλία της ιατρικής. Υπάρχουν κάποια βιβλία στην ιατρική που αναφέρουν για τους ιούς. Αναφέρονται στους ιούς. Και λένε ότι ένας ιός, όταν συναντήσει αντίσταση, μεταλλάσσεται. Μεταδίδεται πιο εύκολα μετά, αλλά εξασθενεί από την αρχική του μορφή. Και καθόμαστε και μιλάμε τώρα εδώ πέρα για ένα σωρό μεταλλάξεις, οι οποίες ας πούμε στέλνουν στον θάνατο διάφορους πολλούς ανθρώπους, τη στιγμή που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει έτσι, διότι η μετάλλαξη ενός ιού οδηγεί σύμφωνα με τα βιβλία της ιατρικής, δεν τα λέω εγώ αυτά, στην εξασθένηση του ιού. Και τώρα έρχεται μια τρίτη μετάλλαξη, ήταν η μετάλλαξη Δέλτα, Δέλτα Πλάς, τώρα έρχεται η Μποτσουάνα, που είναι άλλη μετάλλαξη. Και μας έρχονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και ίσως χρειαστεί να κλείσουμε, να επιβραδυνθεί όλη η οικονομική δραστηριότητα, διότι θα πεθάνει πολλοί κόσμος. Και ρωτώ, συνάδει αυτό με τους νόμους της ιατρικής? Είναι μετάλλαξη της Μποτσουάνα ή είναι κάτι καινούργιο που έρχεται? Οπότε, ας ανατρέξει ο κόσμος στον ιό της ευλογιάς ξανά, επισημαίνω. Για τον οποίο μίλησε και ο Bill Gates για τον ιό της ευλογιάς. Α, μίλησε και ο Bill Gates. Ο εξαιρετικός επιχειρηματίας αυτός, ο Bill Gates, ο οποίος, πότε μίλησε, δεν το έχω ακούσει αυτό. Ναι, τώρα, έχει μια εβδομάδα περίπου που είπε, ετοιμαστείτε, λέει, μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα. Και μίλησε για βιοτρομοκράτες στο μέλλον, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν ή να εξαπλώσουν αυτόν τον ιό. Και έχει μιλήσει βεβαίως και για άλλα. Και είπε ότι
είχε γράψει και ένα βιβλίο το 2016 το 2018 για τα θέματα του κλίματος και είχε πει ότι επειδή έχουν αποτύχει τα κράτη να διαχειριστούν το θέμα της πανδημίας αυτής τώρα, τουλάχιστον λέει, ας ετοιμαστούμε για τις αλλαγές που έρχονται στο περιβάλλον να μην μας πιάσουν, λέει, στον ύπνο. Εντάξει, όταν μιλάει ο Bill Gates, σαφώς και πρέπει να ακούω προσεκτικά τι λέει. Εγώ δεν το γνώριζα τη δήλωσή του αυτή. Δεν τη γνώριζα, αλλά ίσως είναι ένα παραπάνω πριν αφού το είπε και αυτός. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι προκαλεί η ευλογιά. Για να το συνυπολογίσουμε έτσι στο puzzle των γνώσεων μας αυτό. Γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε ένα puzzle όλοι μας μέσα μας. Να βάλουμε όλα τα δεδομένα, να εισάγουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Και να βάλουμε κάποια συμπεράσματα ενώνοντας το πάζι. Έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε αυτό. Έχουμε ξεχάσει να ερευνούμε οι άνθρωποι. Ενώ θα πρέπει να ερευνούμε. Ακόμα και ο Χριστός είπε, πίστευσε και μη, ερεύνα. Δηλαδή, είτε με πιστεύεις είτε όχι, αυτά που σου λέω, ψάξε άνθρωποι να μάθεις την αλήθεια. Εγώ πάω σου λέω και ψέματα. Ψάξε όμως να μάθεις την αλήθεια. Έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε οι άνθρωποι. Θα πρέπει όμως να ψάχνουμε. Όλοι μας. Πρέπει να ψάχνουμε. Γιατί οι εποχές που ζούμε δεν είναι τυχαίες. Είναι ιδιαίτερες και ιδιαίτερες σημαντικές. Πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι να επανέλθουμε στην έρευνα, όλοι μας. Και να μην έχουμε αλαζονία. Γιατί αυτός που δεν μπορεί να ερευνήσει είναι ο αλαζόνας άνθρωπος. Που στα, έτσι αποκρυσταλώνει κατευθείαν μια άποψη και κατευθείαν εμένει εκεί και αιμονικά κιόλας. Και δεν ανοίγει το πεδίο του το πνευματικό. Ούτως ώστε να ψάξει αριστερά-δεξιά τι συμβαίνει. Ενώ οι ταπεινοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν ταπεινότητα στη ψυχή τους, έχουν το δικαίωμα στην έρευνα της αλήθειας. Άρα το βασικό είναι να έχουμε έτσι μια ταπείνωση όλοι μας. Κάποιοι βέβαια θα πούνε εντάξει, τι λένε πάλι αυτοί οι δύο, τα δικά τους και τα λοιπά, θα κρεμάσουν, θα κάνουν, αλλά να σκεφτούν όμως και λίγο. Να αρχίσουν λίγο να χρησιμοποιούν και το μυαλό τους. Αυτό έτσι να πω εγώ που είναι βασικό. Όσον αφορά για τον νεόφωτο μόρφο που είπε. Τον Επίσκοπο, τον ιδιαίτερα αγαπητό σε μένα και πιστεύω και σε σένα. Ναι, έτσι έχει πει πάρα πολλά. Είχε μιλήσει για τον Νοέμβριο ότι θα έρθει μια νέα ασθένεια. Ίσως είναι αυτή τη Μποτσουάνα. Είχε πει για Νοέμβριο, αν θυμάσαι. Ναι. Για την ασθένεια. Ναι. Το θέμα του σεισμού δεν έχει φύγει. Το ότι πήγε λίγο παραπίσω δεν σημαίνει ότι έχει φύγει. Και δεν θέλω να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Προς Θεού. Αλλά στο βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, περί των προορίσεων του Αγίου Παϊσίου, αναφέρεται ότι θα θέλει τώρα μια τεχνική καταιγίδα, μια μικρή κατοχή του Αντίχρηστου στα Σατανά, έτσι και ο Αγίος Παϊσίος, αλλά θα δώσει τότε μια ευκαιρία ο Θεός στο πλάσμα του, λίγο θα κρατήσει, γιατί ο Χριστός θα κάνει ένα τράνταγμα, έτσι έλεγε ο Αγίος Παϊσίος, και θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη από αυτό το τράνταγμα που θα κάνει ο Χριστός. Τώρα το τράνταγμα τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ένας μεγάλος σεισμός, ο οποίος μπορεί να μην γίνει εδώ. Μπορεί να γίνει δυτικά κάπου. Αλλά να τρακολουθούμε κι εμείς εδώ από αυτό το σεισμό. Να είναι τόσο μεγάλος. Ούτως ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι και ο Θεός είναι οργισμένος κι αυτός με αυτά που συμβαίνουν. Ότι δεν είναι ήρεμος. Δεν ξέρω, Βασίλη, θα δούμε. Όλα μπροστά μας είναι. Πρέπει να έχουμε πίστη, ελπίδα και να προσευχόμαστε στην τύπου στο Θεό. Γιατί ο Θεός υπάρχει. Όσοι θεωρούν δεν υπάρχει, από τότε εκτράνε. Τώρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, υπήρξε η πρόταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό προς την Ursula von der Leyen για το θέμα των πιστοποιητικών, για τη λήξη συγκεκριμένα των πιστοποιητικών και δέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόταση Μητσοτάκη για λήξη πιστοποιητικών στους 9 μήνες. Και οι πολίτες θα τίθενται εκτός από τα προνόμια που θεωρεί η κυβέρνηση που τους έχει δώσει και φυσικά πολλοί από αυτούς θα διηγηθούν και σε τρίτη και τέταρτη δόση. Απλώς εκφράζω τώρα την απορία αρκετών. Βέβαια υπάρχουν και οι περισσότεροι που λένε ότι θα κάνω όσες χρειαστεί. Okay, αλλά υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι θέτουν το ερώτημα και μάλιστα άκουσα ένα δημοσιογράφο σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, νομίζω στον Sky, σε πρωινή εκπομπή, μέσα στη βδομάδα που πέρασε, που είχαν καλεσμένο έναν γιατρό από την Επιτροπή των Ειδικών και λέει ο δημοσιογράφος, θα γίνουμε, λέει, έκανα και λίγο χιούμορ, χρήστας, λέει, στο τέλος, διότι γιατρός δεν είμαι τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είχαμε συνηθίσει σε παλαιότερες περιπτώσεις
όπου χρειαζόταν κάποιος να κάνει την ιστορία αυτή στον νόμο, να χρειάζεται να κάνει τόσες επαναληπτικές δόσεις, ας πούμε. Και επίσης πολλοί ρωτάνε, αφού πλέον χρειάζομαι την τρίτη δόση, γιατί να πρέπει να κάνω το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι για να έρθω στο τρίτο και να μην πηγαίνω απευθείας στο τρίτο. Είναι ερωτήματα που έχει ο πολλής κόσμος, ας πούμε, εντάξει. Ναι, και έχει δίκιο κόσμος να ρωτάτε, γιατί στην αρχή του είπαμε οι μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικές ότι θα χρειαστεί να κάνει δύο δόσεις. Και μάλιστα κάποιοι ούτε καν δύο, μόνο μία, τα μονομουσικά. Και θα είναι καλυμμένα τους. Έτσι είχαμε το πρόβλημα. Ναι. Τώρα άλλαζε. Εγώ να πω κάτι άλλο. Διάβασα μια αίτηση ότι μια νοσηλεύτρια στη Σλοβενία ή στη Σλοβακία, στη Σλοβενία νομίζω, κατήγγειλε ότι τα σκευάσματα αυτά έχουν πάνω τρία νούμερα. Ένα, δύο και τρία. Δεν αφορούν όμως αυτά τα νούμερα τις δόσεις. Αφορούν μια διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στα σκευάσματα. Κάποιοι κάνουν μόνο το νούμερο 1, κάποιοι κάνουν μόνο το νούμερο 2 και κάποιοι κάνουν το νούμερο 3. Κάποια άτομα του πληθυσμού. Νομίζω αυτό πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να ερευνηθεί από εισαγγελέα. Γιατί είναι μεγάλη καταγγελία. Πρέπει κάποιο εισαγγελέα να το ερευνήσει αυτό. Είναι τρομερή καταγγελία αυτή. Και, δηλαδή, όταν θα πάω να κάνω ένα παράσιμο που λέμε, γιατί να μην κάνω το ίδιο με τον άλλον. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τον άλλον. Είναι υπάρχουν κατηγορίες διακριτές. Γιατί όλοι από τον ιό αυτό δεν θέλουν να τους αφαιρθούν. Τι συμβαίνει. Τι υπάρχει. Δηλαδή είναι μια καταγγελία που σε έχω σηκώσει μεγάλη κουβέντα. Αυτή. Τι να πω. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός τον κόσμο και να κάνει το καλύτερο για την υγεία του και για την υγεία της οικογένειάς του, φίλε Βασίλη. Αλλά απλά ο κόσμος αυτό θα ξεκινήσει να ερευνά και να ψάχνει. Είναι πράγματα αυτά σημαντικά που συμβαίνουν. Είναι αποφάσεις ζωής αυτές. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να ψάχνει πολύ. Να ψάχνει πολύ ο κόσμος πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εφεξής. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να φωτιστεί ο κόσμος και να φωτίσει ο Θεός τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια δύσκολη εποχή που χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κρίση σε οτιδήποτε αφορά αποφάσεις. Και ας ευχηθούμε κάποια στιγμή να ομαλοποιηθούν τα πράγματα, γιατί δύο χρόνια τώρα έχουμε πιεστεί όλοι αρκετά. Και να γλιτώσουμε και από αυτή τη δυσκολία με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Ας μην χάσουμε την ελπίδα όμως, να έχουμε την ελπίδα, να έχουμε πίσω στον Θεό και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί λύση και ο Θεός δεν έχει αδιέξοδα για όλα τα προβλήματα του ανθρώπου έχει λύσει ο Θεός, αρκεί να τον επικαλείται ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αν δεν τον επικαλείται, για ποιο λόγο να επέμβει ο Θεός, όταν τον επικαλείται. Είναι σημαντικό αυτό δηλαδή. Λοιπόν, Θάνο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Και θα τα ξαναπούμε. Θα τα μάθουμε. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με την πρώτη ενότητα της απόψινης εκπομπής. Θα προβάλλουμε κάποια βίντεο σχετικά με όλα αυτά τα οποία προσεγγίσαμε και στη συνέχεια διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τις άλλες δύο ενότητες της εκπομπής το απόψινο βράδυ. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα της απόψινης εκπομπής, όπου θα είναι μαζί μας ο αρχισυντάκτης των Invisible Icons, ο Σάμαν Λάικαν, επί σειρά ετών συνεργάτης της εκπομπής, από το 2011 μάλιστα που ξεκινήσαμε. Και σήμερα θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι για λίγους, για τους λάτρεις του μυστηρίου. Θα σταθούμε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν οντότητες στον πλανήτη, όντα τα οποία δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, που μπορεί να σχετίζονται με κάτι μυστηριώδες, ίσως με έναν άλλο κόσμο, ίσως με έναν κόσμο τον οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε, ίσως με κάτι διαφορετικό. Πολλές φορές στο πλαίσιο της εκπομπής έχουμε ασχοληθεί με ζητήματα παρεμφερή. Ωστόσο, η εκπομπή σήμερα είναι ξεχωριστή και στάθηκε αφορμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό που θα ακολουθεί στη συνέχεια. Ένα βίντεο από το εξωτερικό με την συγκέντρωση κάποιων βίντεο τα οποία είναι μυστηριώδη και δεν έχουν εξηγηθεί από μεγάλα κανάλια του εξωτερικού στο YouTube και ερευνητές και συγκεκριμένα σε ένα κομμάτι από αυτά μεταξύ των άλλων περίεργων φαινομένων τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί.
είναι και κάτι το οποίο σχετίζεται με ένα κοπάδι προβάτων τα οποία φαίνεται να δέχονται επίθεση ή να επηρεάζονται από ένα όν, από ένα μυστηριώδες όν που ίσως να σχετίζεται με τα αποκαλούμενα χαμοδράκια. Ένα χαμοδράκι όπως μεταφέρει η λαογραφία, όπως μεταφέρει η λαϊκή παράδοση. Υπάρχουν θρύλοι σε πολλές χώρες του κόσμου για αυτές τις οντότητες. Για κάποιους παραπέμπουν στα εξωτικά, λένε ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τελικά υπάρχουν όλα αυτά, είναι παραμύθια που οι παλιοί μετέφεραν για να κοιμούνται τα παιδιά και μόνο. Ή ίσως ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει τη δυνατότητα να βλέπει μέσα σε εισαγωγικά ή και εκτός με τα μάτια της ψυχής, γιατί έφυγε, απομακρύνθηκε από την ίδια τη φύση. Που η φύση ήταν αυτή που δέχτηκε τον άνθρωπο στην αρχαιότητα. Πλέον σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα σε τσιμεντουπόλεις, μέσα σε ηλεκτρομαγνητικά κλουβιά. Έχει χάσει την επαφή με το φυσικό στοιχείο. Παίζει ρόλο αυτό ή όχι? Ας θυμηθούμε τι μεταφέρουν οι παλιοί για τους χαλικάτζαρους ή τη λαογραφία, για διάφορα, τις νεράιδες, τα ξωτικά και άλλα πολλά. Μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά ή είναι, όπως είπα και πριν, μόνο παραμύθια που θα λέγαμε κάποιοι στο παρελθόν τα έλεγαν για να εντυπωσιάσουν και μόνο ή κάτι άλλο συμβαίνει? Θα σταθούμε στα όσα αφορούν το συγκεκριμένο βίντεο, μας πει ο Σάμαν Λάικαν τι ακριβώς αφορά και αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά και γενικότερα θα ανοίξουμε την κουβέντα για την έρευνα του είδους. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ένα βίντεο, ίσως να υπάρξει δυνατότητα να το δείξουμε στο τέλος της κουβέντας μας, στο οποίο παρουσιάζονται συγκεντρωμένα, είναι γύρω στα 26 λεπτά, διάφορα περίεργα φαινόμενα σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν εξηγηθεί. Και αν δει κάποιος κάποια από αυτά, είναι περίεργα όντως. Μεταξύ αυτών και αυτή η περίπτωση. Σε τι ακριβώς αναφερόμαστε? Λοιπόν, είναι μια περίπτωση η οποία λένε ότι έγινε στην Σρι Λάγκα. Ναι. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει κατσίκες στην κατοχή του. Δείχνει με κάποιους άλλους φίλους του να προσπαθούν να ξεγαντζώσουν από το στομάχι της κατσίκας και στο λαιμό της ένα περίεργο πλάσμα. Ένα πλάσμα το οποίο μας δείχνει πραγματικά ότι οι λαογράφοι της χώρας μας, αλλά και οι ιστορικοί από αρχαιότητα τους χρόνους, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρχαιότητα των χρόνων, μας δείχνει ότι υπάρχουν υπημενικοί δαίμονες. Τι εννοούμε επιμενικούς δαίμονες? Αυτά τα πλάσματα στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι και την Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχει Ελλάδα, υπάρχουν αναφορές για αυτά τα πλάσματα. Παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο το ονομάζουν χαμοδράκια. Στην Στερεά Ελλάδα τα λένε σμερδάκια. Στην Μακεδονία και πιο πάνω τα λένε σμηθράκια. Ή τα λένε κουλούθρες. Έχουν πολλά ονόματα, αλλά τα πιο συγκεκριμένα είναι τα χαμοδράκια. Γιατί τις πιο πολλές φορές οι εμφανίσεις οι οποίες κάνουν πρόκειται σαν πλάσμα το οποίο έχει πολύ μεγάλα φτερά νυχτερίδας. Όμως μόνο αυτό. Το άλλο του το σώμα δεν θυμίζει τίποτα από το να είναι νυχτερίδα. Οπότε το βγάλανε από ότι είναι δράκος και κάτι άλλο μαζί. Συνήθως εμφανίζεται ως σκιά στην αρχή, όπου παίρνει ανάλογα διάφορες μορφές. Μπορεί να πάρει τη μορφή ενός μικρού παιδιού ή ακόμα και σκυλιών, αλλά πάντα έχει φτερά στην άκρη. Προσέξτε τώρα. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί ή να πιει αίμα από το πρόβατο κατσίκι, ανάλογα τι είναι, αλλά μόνο σε αυτά τα ζώα, όχι σε αγελάδες, σε πολύ μεγάλα θηλαστικά, όπου ή φαίνονται σαν δακοματιές λύκου στο λαιμό ή, εάν δεν καταφέρει να δαγκώσει, το βατεύει, δηλαδή συνουσιάζεται με το ζώο, όπου μέσα σε 2 ώρες αρχίζει και τουμπανιάζει η κατσίκα ή το πρόβατο, δηλαδή αρχίζει και γίνεται πολύ χοντρό και μελανιάζει και ψοφάει. Αυτά λοιπόν από τις πρώτες καταγραφές οι οποίες υπάρχουν, έρχονται από το Άγιο Όρος από το 1801 και μετά είναι του Νικόλαου Πολίτη, του λαογράφου μας, και του τελευταίου είναι του Άγγελου Δευτεραίου, όπου έχουν μαζέψει πολλές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα για αυτά τα πλάσματα. Είχα διαβάσει το 2002 και εγώ για ιστορίες του Άγιο Όρος για χαμοδράκια, ακριβώς. Βεβαίως, βεβαίως. Μιλάνε λοιπόν ότι πρόκειται για μια λοιμώδη ασθένεια των ζώων από άνθρακα, με καταστρεπτικές συνέπειες, καθώς οι χωρικοί και οι τσοπάνιδες
απεδίδουν σε δαιμονική επιρία, δηλαδή πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιο είδος δαίμονα ή δαιμόνιο, στην επιρία δηλαδή των όντων αυτών, που όπως σας είπα συνήθως εμφανίζονται με μορφή σκύλου στην αρχή. Άλλοι, και βάσει των λαϊκών δοξοξασιών, μιλάνε ότι πρόκειται για βάφτιστα παιδιά, τα οποία έχουν πεθάνει και ξαναέρχονται στη ζωή ως χαμοδράκια ή σμερδάκια ή χαμόδρακες, ανάλογα την περιοχή. Όμως πιστεύουν όλοι οι ακράδαντα από τη Νότια Ελλάδα μέχρι τη Βόρεια και ειδικά οι Τσοπανδρές, γιατί είναι, όπως σας είπα, για να καταλάβει ο κόσμος, πρόκειται για ποιμενικούς δαίμονες. Έτσι λοιπόν λένε ότι τα δαιμόνια είναι άκρως επιθετικά στις πιο ορεινές περιοχές και επιτέθονται σε κοπάδια βοσκών. Τώρα, η απόδοση της λέξης χαμοδράκι, όπου είναι πιο γνωστά, δίνεται ετυμολογικά από τη σύνθεση του χάμου και δράκος. Παλιά, και τα λέμε παλιά, πριν το 1900, οι πιο πολλοί τους δαίμονες τους ονομάζανε δράκους. Και αυτό έγινε από τον ερχομό των Μολδοβλάχων, των λεγόμενων Βλάχων των σημερινών, όπου δράκου στα ρουμάνικα, γιατί οι Μολδοβλάχοι ήταν ρουμάνικοι την εποχή, μιλούσαν ρουμάνικα, όπου και μιλάνε και σήμερα οι άνθρωποι, εννοείται ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, χάμο δράκος ή χάμο δράκι σημαίνει ο διάβολος, ο οποίος είναι κάτω, είναι ζει στο έδαφος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν στις λαϊκές παραδόσεις των βοσκών συγκεκριμένα και, όπως σας είπα, πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές οι περιπτώσεις όπου πιστεύουν τι μπορεί να είναι. Μάλιστα στην Πελοπόννησο οι πιο πολλοί όπου πιστεύουν σε αυτό το πράγμα, δηλαδή έχουν δώσει πολλές μαρτυρίες ακόμα και μέχρι και πριν 10-15 χρόνια από διάφορες έρευνες που έχουμε κάνει, αν και σήμερα στην περιοχή της Πελοποννήσου τους φωνάζουν ντεβετζικάδες, έτσι, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μέναλου, του βουνού αυτού, πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, στην Αρκαδία, ότι πρόκειται για τους δασίτριχους πάνες, δηλαδή ότι πρόκειται για σάτυρους όπου έχουν ξεμείνει από την αρχαιότητα, ότι υπάρχουν ακόμα και ότι προσπαθούν να βατέψουν τα πρόβατά τους. Ναι. Μάλιστα υπάρχουν παραδόσεις από τη Ζάκυνθο, από διάφορα νησιά που το φωνάζουν και ως λάδωμα. Εάν λοιπόν καθίσει κάποιος και ασχοληθεί με την περίπτωση, θα δει ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ακόμα και στα νησιά μας, με διαφορετικές ονομασίες. Όμως έρχεται πάντα στους ποιμενικούς δαίμονες τα λεγόμενα χαμοθράκια. Μάλιστα υπάρχουν και ποιήματα, παλιά ποιήματα για αυτά τα πλάσματα, όπου όπως λένε τους δε τράγους τιτήρους λέγουσιν, και βεβαιώνει μάλιστα σε αυτό ο σχολιαστής του Θεόκριτου, του δε τράγους ερμηνεύει σάτυρος ο ήσυχιος. Είναι μια περίπτωση η οποία, εάν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά, ακόμα και οι κρυπτοζωολόγοι θα ανακαλύψουν ότι εάν πάρουν 5 μαρτυρίες, εγώ δεν λέω παραπάνω, από βοσκούς της Πελοποννήσου και πάρουν 5 μαρτυρίες από βοσκούς της Θερεάς Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας και μετά από τα νησιά, θα δουν ότι όλες οι αναφορές ταυτίζουν λες και ήξερε ο ένας τον άλλον και ότι ήταν συνεννοημένοι οι άνθρωποι. Άρα γι' αυτό και μόνο μας λέει ότι πραγματικά κάτι υπάρχει. Βέβαια, σήμερα, λόγω των, να το πω, της τεχνολογίας, οι τσοπαναρέοι δεν μένουν τόσο πολύ όπως μένανε κάποτε στα βουνά επάνω, που μένανε μέρες ή μένανε και νύχτες ακόμα οι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ μικρές οι διαδρομές πλέον το οποίο κάνουν. Μάλιστα, εάν θα κοιτάξει κάποιος σαν όνομα ποιμενικού δαίμονα, δεν έχει καμία σχέση με τους δράκους της λαϊκής μας παράδοσης. Δόθηκε σαν αναφορά στο ότι είναι αυτό το οποίο είπαμε πριν, ότι είναι ένας δαίμονας έκθετος από το χώμα ή ακόμα
ότι είναι παιδί το οποίο έχει πεθάνει, το οποίο ήταν αβάπτιστο. Ναι. Τη λέξη χαμόδρακος, ακριβώς όπως την αναφέρω, ναι, τη συναντάμε σε δημοτικό ποίημα πάλι για να υποδηλώσει υβριστικά τον ταπεινό και ευτελή δράκοντα. Και λέει, τι λες μωρέ χαμόδρακε, μωρέ στοιχείο του βράχου. Και γιατί του βράχου? Γιατί πάντα λένε οι μαρτυρίες των βοσκών μας ότι παραμονεύει πίσω από ένα βράχο όπου αρχίζει και ξεχύνεται σαν μια σκιά, όπου στην αρχή πιστεύουν ότι είναι κάποιο είδος υγρού που χύνεται από το βράχο. Στο συγκεκριμένο βίντεο που θα δουν και οι τηλεθεατές σας αργότερα, θα δουν ότι προσπαθώντας να το βγάλουν από το στήθος της κατσίκας και από το λαιμό του που είναι γατζωμένο, αυτό πέφτει, γίνεται σκιά, ένα πράγμα σαν υγρό, και αρχίζει και φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, λες και είναι φίδι, το οποίο πάει σε ένα μέρος, είναι ποτάμι, μάλλον για ποτάμι πρόκειται, το κυνηγάνε μέχρι και εκεί και φαίνεται ακόμα και μέσα στο νερό το πώς κινείται και προσπαθούν να το πιάσουν. Τώρα, είναι μια περίπτωση η οποία, παραδείγματος χάρη στο Ζαγόρι της Ηπείρου, χρησιμοποιούν τη λέξη σμερδώνω, όπου σημαίνει νοθεύω. Έτσι λοιπόν, πιστεύουν κάποιοι άλλοι, όχι βέβαια πολλοί, αλλά πρέπει να πάρουμε όλες τις αναφορές, ότι το όνομα Σμερδάκι είναι παραφθορά από το Σμιδράκι και Σμιθράκι, και παράγεται από το επίθετο Σμερδός, που είναι το αρχαίο Σμερδνός, που σημαίνει το δύσκολο, το χαλεπό, αλλά σημαίνει και το κακό. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο πρόσφατες οι αναφορές οι οποίες θέλουν να λένε για τα χαμοδράκια ή σμερδάκια, τα οποία είναι πρόσφατα στην ελληνική, να το πω, λαογραφία. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο υπάρχει από την αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές από την αρχαιότητα όπου υπήρχαν τα λεγόμενα σμερδένια ή σμερδενές. Δηλαδή, αυτό ακριβώς ήταν. Δηλαδή, εμφανιζόντουσαν στους βοσκούς ως, οι πιο πολλοί λένε, ως τράγοι ή ακόμα και ως κρυάρια την εποχή εκείνη, όπου και μέχρι και το 1904 ο μεγάλος λαογράφος της Ελλάδας, Νικόλαος Πολίτης, έχει μαζέψει αναφορές από όλη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά από τις περισσότερες από Μακεδονία και Πελοπόννησο, όπου τον αναφέρουν, δηλαδή το χαμοδράκι, το αναφέρουν ως κρυάρι ή ως τράγο, ο οποίος ερχόταν στα καλά καθούμενα, όπως σας είπα, δηλαδή από το βράχο έβγαινε ή από το χώμα, σαν μία μορφή μάζας σκιερής, υγρής μάζας, όπου έπαιρνε τη μορφή του τράγου ή ακόμα και ενός κρυαριού. Βάτευε τα ζωντανά και όσα βάτευε, όσα δηλαδή βρισκόταν σε συνουσία, αυτά ή σε δύο μέρες, ή σε δύο ώρες με τρεις, ή σε ένα 24ωρο, φουσκώνανε, πριζόντουσαν δηλαδή, τουμπανιάζανε τα ζώα, μελανιάζανε και ψόφαγαν. Ήτανε ο φόβος και ο τρόμος για τους τσοπαναρέους, οι οποίοι μένανε πάρα πολύ καιρό στους αγρότροπους και στους βοσκότοπους. Ναι. Πάντως, μια και αναφερθήκατε και στους σάτυρους, που ίσως είναι κάτι άλλο, ο Παυσανίας στα πολύ πιο κοντινά χρόνια στην εποχή μας, ο αρχαίος ιστορικός και περιηγητής, αναφέρεται και στους σάτυρους που ζούσαν στην ελληνική ύπαιθρο και είχε και μαρτυρίες. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς ιστορία ή Παυσανία περιήγηση, θα δει για τους σάτυρους. Όπως επίσης υπάρχει και ο Συναξαριστής, χριστιανικά κείμενα παλιότερων εποχών που αναφέρονται επίσης σε περίεργα όντα στην ύπαιθρο. Και είναι γεμάτη ύπαιθρος από περίεργες αναφορές, αλλά αυτό με τα χαμοδράκια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Βεβαίως. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, είπαμε, οι αναφορές είναι πάρα πολλές. Βέβαια, οι σημερινοί ερευνητές, επειδή θέλουν να αποδώσουν
κάπως διαφορετικά το ζήτημα και ίσως και να μην έχουν και άδικο. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη οι αρχαίοι το λέγανε ότι ήταν η τράγος, η κρυάρη. Αργότερα γίνανε αβάφτιστα παιδιά, mm-hmm. Μετά ήταν η διαβόλη της γης κτλ. Κτλ. Υπάρχουν σήμερα λοιπόν αναφορές, γιατί αυτό δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο αυτό το φαινόμενο. Θυμίζει κάτι σαν το τσουπακάπρα, να αυτό το πούμε. Εκεί ήθελα να πάω και με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω για εκείνη την εκπομπή που είχαμε κάνει το 18 ήταν νομίζω, στα τέλη του 18, πριν από 3 χρόνια ακριβώς, όπου μας είχατε γνωστοποιήσει για μια υπόθεση κάπως στο Άργο, στα Ορεινά, στην Πελοπόννησο, όπου είχαν βρεθεί πνιγμένα και αποστραγγισμένα πρόβατα, τα είχαμε δείξει τότε. Υπήρχαν και ρεπορτάζ τηλεοπτικών ή διαδικτυακών μέσων της περιοχής του Άργους, έτσι. Και μέχρι και σήμερα, τότε λέει, ήταν αποστραγγισμένα με 2 τρύπες στο λαιμό τα πρόβατα και δεν ξέραν όλοι πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, έστησε χειρουργείο κάποιος και πάλι με τι όργανα το έκανε, στα βουνά πάνω. Λίγοι αν ήταν, θα είχαν σημάδια και δαγκώματα. Τότε λέγαμε για το τσουπακάμπρα, θυμάμαι, αλλά τώρα αυτό με τα χαμοδράκια που μας λέτε έχει μια ομοιότητα τουλάχιστον με βάση όσα φημολογούνται. Προσέξτε, οι ομοιότητες είναι φοβερές. Εκτός από τα σκίτσα που έχουν κάνει στην Λατινική Αμερική, τα οποία δεν μοιάζουν με τα χαμοδράκια τα ελληνικά, σε αυτό το οποίο ταιριάζουν είναι στα φτερά. Δηλαδή ότι έχουν φτερά τα χαμοδράκια. Ναι. Βέβαια ότι αλλάζουν μορφές, το λένε και στην Λατινική Αμερική. Όμως αυτή τη στιγμή το βίντεο το οποίο έρχεται από την Σριλάνκα είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι μελετημένο ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδικά εφέ κτλ. Μάλιστα το περπάτημα της κατσίκας δείχνει ότι κάτι την ενοχλεί, γιατί είναι εμφανές, θα το δείτε. Ναι. Αλλά είναι απίστευτη η ταύτιση, η ομοιότητα με το τσουπακάπρα της Νοτιού Αμερικής. Για να φανταστείτε όμως πόσο παλιά είναι αυτά, μπορεί κάποιος να τα βρει στο μυθιστόρημα του Σεβάχ του Θαλασσινού, όπου τα χαμοδράκια, έτσι ακριβώς το ονομάζει, ύπευσαν ανθρώπους και τους οδήγησαν σε γκρεμούς. Δηλαδή ότι κάποιους στρατιώτες, κάποιους φίλους του Σεβάχ του Θαλασσινού, τους έριξε το χαμοδράκι στους γκρεμούς. Βέβαια οι σημερινοί, όπως σας είπα και πάλι, ερευνητές, το βάζουν με το πασίγνωστο τσουπακάπρα σε όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, και κάποιοι άλλοι βέβαια θέτουν το θέμα ότι πρόκειται για είδος κρυπτοζωολογίας που για κάποιους λόγους έχει κάποιες ικανότητες να μην φαίνεται το ζωντανό αυτό. Αλλά θα το δείτε και εσείς στο βίντεο, ό,τι ζωντανό και να είναι, το να παίρνει μία μορφή υλική και μετά να γίνεται ένα πράγμα σαν υγρό και να ψέρνεται στη γη σαν φίδι, να πηγαίνει στο νερό, να μην το προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια της λογικής, ξεπερνάει τα όρια της λαογραφίας και πάμε σε όρια τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για εναλλακτική γνώση, το οποίο μπορούμε να πούμε ή εξωγήινης μορφής οντότητα ή από κάποια άλλη διάσταση η οποία έρχεται συχνά στη γη μόνο και μόνο για να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή στη δικιά μας διάσταση. Mm-hmm. Τώρα, το τι ακριβώς είναι δεν το γνωρίζω. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μου, παρόλο ότι έχουμε γυρίσει ό,τι βουνό υπάρχει και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Όμως, μαρτυρίες από τσοπάνιδες, ακόμα και νέους ανθρώπους σήμερα, δηλαδή ηλικία 40, 35, 28 χρονών, μας έχουν μιλήσει οι άνθρωποι χωρίς να ξεκινήσουμε εμείς την συζήτηση, διότι πηγαίναμε σε κάποια μέρη και ψάχναμε, παραδείγματος χάρη, κάποιες σπηλιές ή ψάχναμε άλλες αναφορές, αλλά πάντα οι τσοπάνιδες, δηλαδή στους 20, ο ένας είχε να μας πει μια ιστορία από χαμοδράκι. Και μάλιστα όταν πηγαίνουν τα ζωντανά τους στους κτηνίατρους, λένε οι κτηνίατροι ή πέθανε από άνθρακα ή όπως στην περίπτωση στην Αργολίδα όπου είχαμε κάνει την εκπομπή, δεν μπορούν να εξηγήσουν τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο στράγγιξε τα ζωντανά τους από το αίμα. Εκείνη η εκπομπή πραγματικά είχε προκαλέσει πολλά ερωτηματικά, με είχαν βρει πολλοί, με είχαν πάρει τηλέφωνο αρκετοί. Ήταν απίστευτη η ιστορία αυτή στο Άργος. Ήταν ένας κώδικας μυστηρίων νομίζω του 18, έπρεπε να ήταν τον Νοέμβριο του 18. Ναι. Υπάρχει ακόμη στο κανάλι, στο YouTube, στο Βασίλης Μπαντίδης και μας δείχνατε τότε και τις εικόνες
Έτσι, αποστραγγισμένα πρόβατα. Εκτός αν ήταν κάποια απάτη, δεν ξέρω τώρα. Αλλά δεν νομίζω. Θυμάμαι ότι υπήρχε ρεπορτάζ εκεί, όπως είπα, είχαν πάει άλλοι για το ίντερνετ, για τηλεοπτικά και για τηλεοπτικά λόγια. Βεβαίως, είχαν πάει και δημοσιογράφοι. Είχε γραφτεί στην τοπική εφημερίδα ο παρατηρητής του Άργους. Με μαρτυρίες του ανθρώπου όπου έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι πήρανε κάποια πρόβατα, τα πήρανε άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι, να τα μελετήσουν, να τα ανοίξουν, να δουν, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ξαναμάθει τίποτα. Και όταν ξαναήρθαμε σε επαφή με τον άνθρωπο που του είχαν στερήσει τη ζωή τα ζωντανά αυτά, μας είπε και ο ίδιος ότι παρόλο ότι έχει κοιτάξει να μάθει τι ακριβώς είναι, οι κτηνίατροι οι οποίοι πήραν το ζώο δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Είναι σαν να έβαλε κάποιος ένα είδος βελόνες, χοντρές βελόνες στις αρτηρίες του λαιμού από τα πρόβατα και να τα στράκηξε τελείως. Το οποίο, όπως το είπαν οι άνθρωποι, οι κτηνίατροι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα να γίνει. Δηλαδή να στραγγίξει ένα ζώο ολόκληρο, να μην έχει σταγόνα μέσα. Είναι σαν να. Πώς βάζουμε το ζώο το σφαγμένο και σιτεύει από το αίμα του που το κρεμάνε ανάποδα και δεν έχει καθόλου αίμα μετά να στάξει. Ένα τέτοιο πράγμα μόνο που είχε όλα τα ζωτικά του όργανα μέσα, το τομάρι του, όλα κανονικά. Ήτανε σαν να το είχε στραγγίξει μηχάνημα. Μέχρι και σήμερα λοιπόν, μέχρι και η επιστήμη δηλαδή σηκώνει ψηλά τα χέρια και δεν μπορεί να καταλάβει τι είχε γίνει στο Άργος. Να όμως που οι αναφορές υπάρχουν από αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, να το λεγόμενο τσουπακάπρα της Νοτίου Αμερικής και να και σήμερα στη Σρι Λάγκα, όπου έχουμε και ένα βίντεο πλέον ξεκάθαρο, το οποίο δείχνει για εμάς προσωπικά που έχουμε πάρει τόσες αναφορές, γιατί είναι εκατοντάδες οι αναφορές που έχουμε πάρει από τη δικιά μου ομάδα, από βοσκούς για αυτά τα πλάσματα, αλλά και από τις μαρτυρίες του Νικόλαου Πολίτη, του Άγγελου Δευτεραίου και άλλων λαογράφων, αλλά και ιστοριογράφων της αρχαιότητας, του Αγίου Όρους, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για αυτό το πλάσμα. Πραγματικά είναι ένα πεδίο έρευνας που ακόμη και εκείνους που δεν τους συγκινούν αυτά είναι εντελώς σκεπτικιστές. Καλά και εμείς σκεπτικιστές είμαστε, αλλά έχει ενδιαφέρον όπως και να έχει, διότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, μαθαίνουμε πολλά για τον κόσμο μας και ότι δεν είναι όλα, τα γνωρίζουμε και εντάξει τα λύσαμε, έτσι. Παραμένουν απορίες για τον ίδιο τον κόσμο μας περιβάλλει. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η αναζήτηση δηλαδή. Όχι, τι είναι αυτός ο κόσμος, τι κρύβει. Έτσι. Βέβαια, και κοιτάξτε, ειδικά αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες στο να τεθεί μια έρευνα. Ακόμα και σήμερα να πούμε ότι θα μαζευτούμε 10 ερευνητές και θα ξεκινήσουμε μια τεράστια έρευνα στην Ελλάδα για αυτά τα πλάσματα, εκτός από αναφορές δεν μπορούμε να βρούμε κάτι παραπάνω. Ούτε το που μπορεί να συχνάζουν, ούτε το που μπορεί να ζουν. Δηλαδή εμφανίζονται ξαφνικά και πίσω πάντα από βράχια. Αυτή είναι πάντα αυτή. Η μαρτυρία είναι λες και έχει αντιγράψει ο ένας τον άλλον. Και πάντα μας λένε, και ανατριχιάζουν οι άνθρωποι δηλαδή όταν το λένε, ότι πώς ξεκινάει από το βράχο, σαν να αναβλύζει ο βράχος ή είναι πίσω από το βράχο ένα υγρό μαύρο, το οποίο αυτό είναι σαν να τρέχει νερό γρήγορα και μετά αρχίζει, πηγαίνει σαν το φίδι στο κόμμα, μπαπ, και εμφανίζεται το πλάσμα αυτό. Τώρα τι ακριβώς είναι αυτό, δεν μπορώ. Μιλάμε όμως, αν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι, μια. Στο εκατομμύριο, να πω τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αν όντως ισχύει, αν μπορούσε κάποιος να κάνει μια υπόθεση με βάση τα μαθηματικά και τη στατιστική, ότι μπορεί να ισχύει να υφίσταται μια οντότητα σαν κι αυτή. Μιλάμε για ένα υλικό πλάσμα όμως. Δεν έχει σχέση με κάτι πνευματικό ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για υλικό πλάσμα, ναι. Αλλά είναι ίσως η κατασκευή του τέτοια, όπου μπορεί να αλλάξει μορφές. Να είναι πολυμορφικό, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Ρωμαίοι και οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί πιστεύανε στα πολυμορφικά πλάσματα και οι δύο πολιτισμοί αυτοί. Οπότε ίσως είναι κάτι τέτοιο το οποίο μέχρι και σήμερα είναι άγνωστο στην δικιά μας νοοτροπία ή ακόμα και επιστήμη. Ίσως αν εχμαλωτιστεί κάποτε κάποιο τέτοιο πλάσμα, ίσως να το εξετάσουν οι ειδικοί και να δουν περί τίνος πρόκειται. Ναι. Όπως είπα, ήταν το 2002 όταν είχα διαβάσει για κάποιες περίεργες ιστορίες στο Άγιο Όρος συμπεριλαμβανομένων θρηλυκών αναφορών για συναντήσεις προσκυνητών με τον γέροντα Άγιο Παΐσιο και άλλους χαρισματικούς ασκητές για το θρύλο των αόρατων ασκητών, τέλος πάντων για έναν τόπο στο Άγιο Όρος και το Άγιο Όρος, ειδικά εκεί στις εκτάσεις μέσα στη φύση όπου μέχρι και σήμερα υπάρχουν ασκητές,
όπου αλλάζουν τα δεδομένα, έλεγαν αυτές οι ιστορίες, σε σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αλλάζει ο χώρος και ο χρόνος σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί εκεί υπάρχει αγιότητα, έχει ιδιαιτερότητα ο χώρος, πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι κοντά σε ανθρώπους σαν τον Άγιο Παΐσιο, αλλάζουν όλα. Και υπήρχαν αναφορές για φωτεινές σφαίρες κοντά σε κελιά μοναχών, για φωτογραφίες που είχαν τραβήξει αυτούς τους ασκητές και τον Άγιο Παΐσιο από μακριά, και όταν εμφάνισαν τα φιλμ, ήταν οι γέροντες αυτοί, λες, ήταν καλυμμένοι από φως, για μαρτυρίες για τους αόρατους ή γυμνούς ασκητές, όπως τους λένε, για μαρτυρίες για εμφανίσεις πνευματικών όντων, για μεταφυσικά φαινόμενα, για εμφανίσεις της Παναγίας ή και για χαμοδράκια, έλεγαν αυτές οι ιστορίες. Και από τότε είχα απορία τι ακριβώς ήταν αυτά τα χαμοδράκια. Πήγαινε το μυαλό μου σε αυτή τη σύνθεση της λέξης, δηλαδή δράκος. Τότε το είχα καταλάβει κατά κάποιο τρόπο, προσπαθώντας να ερευνήσω κι εγώ. Μήπως αναφερόταν σε κάτι σαν ταξιωτικά, όπως μεταφέρει η λαογραφία, ας πούμε. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κάποιοι ερευνητές στην Ελλάδα, οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όπως και στο, έχουν μπερδέψει τις νεράιδες, όπως λέμε εμείς. Οι νεράιδες στον ελληνικό όρο σημαίνει οι νύμφες. Αυτό είναι οι νεράιδες. Mm-hmm. Ενώ στα αγγλικά είναι το θέρις και τις μεταφράζουν ως νεράιδες όπου θεωρούν αυτά τα μικρά πλασματάκια, ναι, τα οποία, ναι, πετάνε με φτερά και μοιάζουν σαν ανθρωπάκια. Έτσι λοιπόν μπερδεύουν και κάποιοι ερευνητές εδώ στην Ελλάδα κάποια πράγματα. Η λέξη χαμόδρακας, αν κάποιος ψάξει δηλαδή και σε παλιά λεξικά και σε κυκλοπαιδίες, θα δει ότι θεωρείται το δαιμόνιο του εδάφους και τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν έχει να κάνει σχέση με εξωτικά ή με καλικάτζαρους ή. Βέβαια όμως, κάποιοι άνθρωποι, ειδικά στην δεκαετία του 1900 μέχρι και 1928, πιστεύαν ότι πρόκειται για καλικάντζαρους. Όμως, όπως ξεκαθαρίζει και ο Νικολός Πολίτης, δεν πρόκειται για καλικάντζαρους, πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό και άγνωστο μέχρι την εποχή του Νικόλαου Πολίτη προς τον έξω κόσμο, διότι οι τσοπαναρέοι τα ξέρανε και τους είχαν δώσει, δεν τα φωνάζανε χαμοδράκια ή σμερδάκια, τους λέγανε ποιμενικούς δαίμονες. Αυτή είναι η πρώτη τους ονομασία από το 1900 μέχρι και το 1928. Πρόκειται δηλαδή για πλάσματα τα οποία επιτίθονται σε κατσίκες και πρόβατα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και υπάρχουν βέβαια και 4-5 αναφορές όπου έχουν κάνει επιθέσεις σε ανθρώπους, χωρίς βέβαια να τους χτυπήσουν ή να τους τραυματίσουν, αλλά είναι τόσο αποκρουστικό το πλάσμα, τόσο παράξενο όπως μας έχουν πει, πρόκειται για παράξενη φιγούρα, όπου πραγματικά τρομοκρατεί. Ναι. Οπότε μπορεί να μας ακούν τώρα βοσκοί από διάφορα σημεία της Ελλάδος, που μπορεί είτε οι ίδιοι, λέω τώρα εγώ, να έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο, να τους έχουν μεταφέρει παλιότεροι τέτοια πράγματα, ιστορίες ίσως. Μπορεί να μας ακούν τώρα. Σίγουρα, σίγουρα. Και ειδικά αν κάποιοι το έχουν δει, με το που θα δουν αυτό το πλάσμα κάτω από την κατσίκα, έτσι, πραγματικά θα εκλαγούν. Ίσως και να πιστέψουν ότι να που υπάρχουν και δεν είμαστε τρελοί. Καταλαβαίνετε τώρα το τι λέω, έτσι. Διότι το να το δει κάποιος και μετά να προσπαθεί να το περιγράψει σε κάποιους ανθρώπους, ξέρετε, δεν είναι και πολύ εύκολο. Διότι θα υποστεί το χλέβας των ανθρώπων, την κοροϊδία, θα πούν ότι είναι τρελός ή ίσως πίνει κάτι ο άνθρωπος ή κάνει ναρκωτικά, χίλια δυο μπορούν να πούνε. Ξέρετε, διότι σε έναν λογικό άνθρωπο δεν μπορείς να του πεις ότι φίλε μου υπάρχει τέτοια ύπαρξη ζωής. Θα σου πει μάλλον κάτι δεν πάει καλά με σένα, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι οι πιθανότητες άλλης ζωής νοημών στη γη είναι πάρα πολύ μεγάλες και με πανεπιστημιακούς όρους. Δηλαδή υπάρχουν πανεπιστημιακοί άνθρωποι όπου λένε παιδιά, ναι, υπάρχει περίπτωση ένα 10% να υπάρχουν πλάσματα τα οποία να είναι νοημών στη γη, ίσως από κάποιους άλλους πλανήτες, άλλες διαστάσεις, διότι πλέον η επιστήμη πιστεύει στις άλλες διαστάσεις, ή ακόμα και πλάσματα τα οποία να μην τα έχουμε ποτέ ανακαλύψει πάνω στη γη, τα οποία και να είναι και πιο έξυπνα από εμάς, αλλά να έχουν και τρόπους κάλυψης, τέτοιας κάλυψης, ώστε σήμερα να μην μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν έντομα τα οποία μοιάζουν απίστευτα με φύλλα, φύλλα δένδρου. Υπάρχει πεταλούδα η οποία όταν βγαίνει από το κουκούλι της μοιάζει σαν κόμπρα με 5-6 κεφάλια.
Δηλαδή αυτά τα οποία τώρα λέω δεν είναι ψέματα. Μπορεί να τα βρει κάποιος στο διαδίκτυο σήμερα, ειδικά με αυτήν την τεχνολογία που υπάρχει. Εάν γράψουν, ας πούμε, ζώα ή έντομα τα οποία έχουν απίστευτη τεχνική παραλλαγής, θα εκπλαγούν, θα πάθουν την πλάκα τους. Έτσι. Και ναι. Εκεί σκέφτεσαι και λες, είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα έντομα? Δηλαδή το βλέπεις, έχουν κάνει ρεπορτάζ για αυτά τα έντομα, ή όπως ο χαμελέοντας, όπως η σουπιά. Δεν μπορούν ακόμα να εξηγήσουν όχι το πώς αλλάζει χρώματα, το κλάσμα δευτερολέπτου που γίνεται για να αλλάξει το χρώμα, πόσο γρήγορα αλλάζει το χρώμα και η μορφή τέτοιων ζώων. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχουν και αυτά τα πλάσματα και να μην έχουμε ιδέα το τι μας γίνεται. Ποτέ δεν λέμε όχι, δεν υπάρχει, μέχρι να αποδείξουμε το αντίθετο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, και με βάση τα μαθηματικά και τη στατιστική. Τώρα, λέγαμε για το τσουπακάμπρα. Για όσους δεν ξέρουν και ακούνε αυτή τη λέξη, θα λένε τι είναι αυτό, κάνα μοντέλο αυτοκινήτου. Είναι ένας θρύλος, κυρίως στη Λατινική Αμερική, και όχι μόνο όμως τα τελευταία χρόνια, για ένα πλάσμα το οποίο πίνει το αίμα από αγελάδες και κατσίκια. Και εκεί όχι απλώς είναι θρύλος, δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπως η Αργεντινή και άλλες που έχουν γίνει ντοκιμαντέρ, έχουν μιλήσει βοσκοί. Εκεί το παίρνουν στα σοβαρά. Και βέβαια έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες. Η επικρατέστερη είναι αυτή που συνδυάζει αυτό το πλάσμα με φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το να έχουν απώλεια χώρου και χρόνου άνθρωποι που έχουν τύχει να πέσουν πάνω σε αυτό, ή να το συνδέουν με τις εμφανίσεις υπταμένων δίσκων. Είναι πολύ περίεργη ιστορία και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει ή θα κυκλοφορήσει και μια ταινία για το Τσουπακάμπρα από το Hollywood. Την ετοιμάζουν, νομίζω. Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια το αποδίδουν σε ένα είδος κοινοειδούς, ειδικά στο Μέξικο, Μέξικο και Βενεζουέλα. Πιστεύουν ότι το τσουπακάπρα, που σημαίνει τσούπα σημαίνει ρουφό και κάπρα σημαίνει κατσίκα, δηλαδή αυτό που ρουφά την κατσίκα, έτσι είναι η μετάφρασή του στα ελληνικά, από τα ισπανικά, πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα είδος κοινοειδούς όπου έχουν και εχμαλωτήσει αλλά και σκοτώσει πολλές φορές, και πιστεύουν ότι είναι το τσουπακάπρα αυτό. Αλλά οι πιο πολλές αναφορές από το 1920, προσέχτε τώρα τις ημερομηνίες, διότι και από το 1903 ο Νικόλαος Πολίτης άρχισε να μαζεύει πάρα πολλές αναφορές για αυτό το πλάσμα. Μέχρι και το 1980 με 89, όλες οι αναφορές για το τσουπακάπρα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, πρόκειται για ένα πλάσμα το οποίο δεν ήταν πάνω από 1,20 σε ύψος, καθόταν στα δύο του πόδια, είχε φτερά στην πλάτη του, τα μάτια του ήταν κόκκινα σαν της φωτιάς, είχε γαμψωτά χέρια και νύχια, να το πει κάποιος, τα ακροδακτήλια τους. Και μάλιστα, αν θα δείτε στο βίντεο αυτό, είναι πραγματικά απίστευτες οι μαρτυρίες. Δηλαδή είναι σαν να το έχει αντιγράψει κάποιος και να το έχει φτιάξει. Αλλά φαίνεται, διότι το κοιτάξαμε το βίντεο, ψάξαμε να το βρούμε, το δείξαμε και σε ανθρώπους που έχουμε εδώ πέρα να μας πούνε αν πρόκειται για κάποιο είδους εφέ ή όχι. Δεν πρόκειται για κανένα εφέ, πρόκειται, όπως μας είπανε, εκτός το μόνο αν έχουν κάνει είναι να έχουν βάλει μία κούκλα, η οποία δεν φαίνεται να είναι κούκλα, θα το δείτε. Δεν φαίνεται καθόλου να είναι κούκλα. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ζωντανό. Οι κινήσεις του, όλα, το πώς κουνιέται και μετά το πώς πέφτει στο έδαφος και φεύγει, είναι απίστευτο. Είναι ακριβώς οι μαρτυρίες οι οποίες δίνουν στη Λατινική Αμερική για το τσουπακάπρα, αλλά και επίσης οι δικές μας μαρτυρίες για τον χαμόδρακα, όπου είναι γνωστός η σμερδράκη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια, για το τσουπακάμπρα όμως στην Αμερική έχουν διατυπωθεί και θεωρίες ακόμα πιο φευγάτες, ότι πρόκειται για ένα πλάσμα που μπορεί να είναι το προϊόν ενός πειράματος σε εργαστήριο και να είναι κάτι ασύλληπτο, δηλαδή, ή να έχει σχέση με έναν εξωγήινο πολιτισμό, ή να το έχουν φέρει από τον Άρη, και εγώ δεν ξέρω τι, έτσι. Δηλαδή, ο χαμόδρακας, τα χαμοδράκια που λέμε, μπορεί να έχουν σχέση με κάτι που υπάρχει εκεί έξω και το αγνοούμε, γιατί κατατάσσεται ίσως ενδεχομένως στην κρυπτοζωολογία. Το τσουπακάμπρα ξεφεύγει πολύ περισσότερο, έτσι? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ειδικά στην Αργεντινή υπήρχε τη δεκαετία του 1996 μέχρι και το 2002. Είχαν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, όπως εσείς, έρευνες και πιστεύανε ότι είναι από διάφορα εργαστήρια τα οποία... εργαστήρια γενετικής για διάφορα δεν ξέρω πειράματα, τα οποία δεν ήταν στη χώρα τους, αλλά λέγανε ότι ήταν στον Παναμά, ότι οι Αμερικάνοι είχαν κάποια
εργαστήρια τα οποία αφήσανε επίτηδες αυτά τα πλάσματα για να δούνε πώς θα συμπεριφερθούν στην φυσική ζωή. Τώρα βέβαια οι άνθρωποι αυτοί δεν φέρανε ποτέ αποδείξεις ότι αν πράγματι είναι εργαστηριακού προϊόντος, γιατί δεν έχει εχμαλωτιστεί κάτι τέτοιο, αλλά έχουν δώσει τις μεγαλύτερες έρευνές τους στο θέμα ότι, όπως σας είπα, αυτοί οι κίνες που έχουν πιάσει... Έχω δει και εγώ μαζί τα μου έχετε στείλει και εσείς και στο παρελθόν, έτσι. Βέβαια. Νομίζω βλέπουν... όμως ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει σχέση με το θρύλο του Τσουπακάμπρα, δηλαδή τώρα. Ή κάποια παρεξήγηση είναι ή βρήκαν μια λύση μέσα σε εισαγωγικά για να κατευνάσουν τα πνεύματα που λέμε. Σωστά, σωστά. Δηλαδή όπως περιγράφεται όμως, με βάση για όσους ξέρουν το θέμα, που λίγοι τώρα που μας ακούν θα έχουν διαβάσει για το Τσουπακάμπρα, θα το έχουν ψάξει και περισσότερο. Καμιά σχέση δηλαδή με το βρίσκουν κάτι ξεποπουλιασμένα σκυλιά εκεί, να το πω έτσι χαριτολογώντας, ή κάποια πλάσματα που μπορεί να ήταν αλεπούδες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια, τα βάζουν σε κάτι κλουβιά. Μπορεί να έχουν και λίγο δόντια έτσι κοινόδοντες και λένε ότι είναι το Τσουπακάμπρα. Καμιά σχέση δηλαδή. Το Τσουπακάμπρα. Καταρχάς και σε ένα επεισόδιο των X-Files στη δεκαετία του 90 είχαν ασχοληθεί. Έδιναν μια εντελώς άλλη διάσταση. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα τα κοινοειδές τα οποία έχουν εχμαλωτήσει και έχουν σκοτώσει, οι γεννητιστές έχουν αποφανθεί ότι πρόκειται για είδος τσακαλιού με σκυλιού, ναι, όπου έχουν έρθει σε επαφή και έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα καινούριο κοινοειδές, δηλαδή ένα καινούριο είδος, το οποίο δεν μπορεί να έχει τρίχα. Γι' αυτό και είναι άτριχα και μάλιστα λένε ότι τα μάτια τους και τα δόντια τους έχουν τροποποιηθεί έτσι από την σμίξη η οποία έγινε και φαίνονται περίεργα. Οπότε η περίπτωση το να είναι ένα είδος κίνα, δηλαδή σκύλου, δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Από την Κολομβία όμως έρχονται δύο ερευνητές μεγάλης μορφής, όπου... μορφής εννοούμε στο διαδίκτυο και από βιβλία που έχουν γράψει οι άνθρωποι, ναι, και μιλάνε ότι πρόκειται για πλάσματα. Τώρα αυτό δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ ίδιος, τα οποία είναι ανιχνευτές από άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα που έχουν εξωγήινη, δηλαδή σαν να λέμε σήμερα εμείς έχουμε ιχνηλάτες τα σκυλιά. Κατάλαβα. Που πάνε για... Καταλάβατε. Ναι. Οι οποίοι έρχονται από τον... ή από τον πλανήτη Άρη ή από τον πλανήτη Αφροδίτη. Βέβαια δεν δίνουν στο τέλος την εξήγηση, δηλαδή να μας εξηγήσουν ακριβώς από πού έχουν πάρει το συμπέρασμα ότι γίνεται αυτό το πράγμα, παρά λένε ότι στο μέλλον θα αποδείξουμε και όλα τα οποία όσα λέμε. Μέχρι στιγμής όμως βέβαια δεν έχουν αποδείξει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος το τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε σε ό,τι αφορά εδώ την ελληνική ύπαιθρο και αυτό το θρύλο με τα χαμοδράκια που λέγαμε. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα ή ισχύει αυτό που λέγατε και πριν, ότι εξαπλώνεται αυτό όπου υπάρχει ορεινός όγκος ή ύπαιθρος? Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο πολλές ίσως οι αναφορές στον ελληνικό χώρο ή όχι? Παντού είναι αυτό. Ναι, βεβαίως. Οι πιο πολλές αναφορές για τα χαμοδράκια πρόκειται στην Πελοπόννησο και ειδικά στον ομό Αρκαδίας, και η δεύτερη σε πολυπληθέστερες πάλι μαρτυρίες είναι στη Μακεδονία. Η Μακεδονία θρυβεί από αυτά τα πλάσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Εμένα αυτό σαν θέμα μου αρέσει πολύ πάντως, γιατί ναι, όλα τα θέματα που καταπιανόμαστε νομίζω στον κώδικα μας έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα από τα θέματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή και αυτό το γεγονός του 18 στο Άργος και τα πρόβατα. Υπάρχει κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι δώσαμε στοιχεία τα οποία δίνουν τροφή για σκέψη, σε κάθε περίπτωση για τους λάτρεις του είδους, σε κάθε περίπτωση. Και θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σας και στους τηλεθεατές σας. Να είστε πάντα καλά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο και με τη δεύτερη ενότητα της άποψης εκπομπής. Θα προβάλλουμε κάποια βίντεο σχετικά με το θέμα. Και αυτό το επίμαχο, στο οποίο αναφέρθηκε ο Σάμαν Λάγκαν, για κάτι που έρχεται από τη Σρι Λάγκα. Διαφημίσεις στη συνέχεια και θα επιστρέψουμε με την Κορίνα Λιμνιούδη για το τρίτο και τελευταίο μέρος της άποψης εκπομπής. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την τρίτη ενότητα για την αποψινή εκπομπή που θα είναι μαζί μας η Κορίνα Λιμνιούδη, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε πρώτη φορά στον κώδικα μυστήριων. Προέρχεται από τη δική της έρευνα και έχει να κάνει γενικότερα με τις έρευνες περί ψυχής. Μάλιστα, στα στοιχεία που μου απέστειλε η Κορίνα, μου μετέφερε ότι το θέμα είναι κάτι το οποίο απασχολεί, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μεταφέρουν και ξένοι ερευνητές, ακόμη και την ελίτ που κυβερνά τον κόσμο, τους αποκαλούμενους Ιλουμινάτη, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μας πεις γιατί ειδικά αναφέρεται
καθώς η Κορίνα έχει επιμεληθεί πολλές φορές και πολλών βίντεο από το εξωτερικό και έχει κάνει και τις μεταφράσεις για πολλά θέματα. Θυμάμαι πέρσι μαζί της μιλήσαμε για το θέμα του CDC και της αποκαλούμενης πανδημίας των ζόμπι, όπου είχε κάνει την απομαγνητοφώνηση τότε και είχε παρουσιάσει εκπληκτικά στοιχεία, όπως και για πολλά άλλα θέματα. Θα τη δούμε ευθύς αμέσως. Αγαπητή Κορίνα, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά στον Κώδικα Μυστηρίων. Γεια σου Βασίλη, ευχαριστώ πολύ που με έχεις εδώ πάλι, είναι τιμή μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που νομίζω δεν έχουμε ποτέ πριν προσεγγίσει την εκπομπή και έχεις πραγματοποιήσει τώρα τελευταία πολλές έρευνες όπου έχεις δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για πολλά θέματα. Τις προάλλες λέγαμε για τον ήλιο κάποια πράγματα και παρουσιάζουν και αυτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και για το Matrix, το θέμα του Matrix, και για το θέμα επίπεδη γη, μια θεωρία που κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό. Τώρα αυτό έχει να κάνει με το θέμα της ψυχής, ένα τεράστιο θέμα για το οποίο έχουν μιλήσει πολλοί, έχουν γράψει πολλά. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, τι μπορούμε να πούμε, Κορίνα? Λοιπόν, καταρχάς θα σου πω πώς ξεκίνησα και εγώ να το ερευνώ, για να πάμε λίγο έτσι με τη σειρά. Ξεκίνησα να κάνω κάποιες υπνώσεις στους πελάτες μου και ανακάλυψα ότι μπορώ να τους πάω πιο βαθιά. Υπνώσεις δεν είναι υπνοτισμός, μπαίνει ο εγκέφαλος σε κατάσταση θήτα, σε κύματα θήτα. Εκεί λοιπόν μπορείς να πας και πιο βαθιά και αρχίσεις και ψάχνεις το πρόβλημα που έχει ο άλλος. Οπότε κάποια στιγμή, όταν πηγαίνεις προς το παρελθόν και λες πήγαινε πιο πίσω, μήπως πήγαινε πιο πίσω η ρίζα και πιο πίσω, κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει και να σου πει είμαι σε προηγούμενη ζωή. Ή μπορεί να σου πει είμαι στο ενδιάμεσο πριν κατέβω εδώ, πριν έρθω στη γη. Και να αρχίσει να σου λέει και του λες γιατί ήρθες. Ξέρεις, σε πάει αυτό μόνο του, το ρωτάς και απαντάει. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα. Και άρχισα να ψάχνω αυτή την ύπνωση, την ονόμασα κβαντική ύπνωση. Και άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ βασικά για να δω αν κάποιος έχει ξανονομάσει κάτι τέτοιο έτσι, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η μέθοδός μου και ήθελα να έχω μια δική μου ονομασία γι' αυτό. Και βλέπω ότι υπάρχει ονομασία Quantum Hypnosis από την Dolores Cannon, η οποία έκανε το ίδιο πράγμα και έπαθα πλάκα όταν είδα ότι της έλεγαν τα ίδια πράγματα που μου έλεγαν και εμένα οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι κατέβηκαν στη γη επειδή άκουσαν το κάλεσμα. Επειδή ήρθαν σαν εθελοντές για να βοηθήσουν κτλ. Έτσι άρχισα να ψάχνω αυτά όλα και για τη Νέα Γη και όλα αυτά, γιατί τις έλεγαν ότι θα πάμε στη Νέα Γη, είμαστε εθελοντές να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάει στη Νέα Γη. Τι είναι η Νέα Γη, δηλαδή? Είναι η γη στην οποία δεν θα υπάρχει ο πόνος. Είναι αυτό που λένε της πέμπτης διάστασης. Άλλοι λένε στην τέταρτη πυκνότητα. Άλλοι λένε. Πάντως είναι στο επόμενο στάδιο, να το πούμε έτσι. Έτσι. Θα καταλάβεις τώρα για το ακριβώς τι γίνεται σε αυτά που έχω ετοιμάσει να πούμε, γιατί συνδυάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή, ερευνώντας αυτό το θέμα της νέας γης, πέτυχα και αυτά που πέτυχα εδώ, έτσι. Ναι. Γιατί η νέα γη θεωρείται ότι, πολλοί λένε ότι είναι αυτό που αναφέρεται και στις γραφές, που λέει θα έχουμε νέα γη και νέο ουρανό. Λοιπόν, μιλάει για τη συγκομιδή των ψυχών και μιλάνε και οι γραφές γι' αυτό. Κοίταξε τώρα, εγώ πάντα ένιωθα ότι η σκοτεινή πλευρά, ότι όλοι αυτοί που πάνε τώρα για τη μείωση του πληθυσμού κτλ, ότι δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν από απληστία κτλ. Θεωρώ ότι μπορούν να κόψουν όσα χρήματα θέλουν. Μπορεί να ακούγεται από λογική σκέψη μου, αλλά θεωρούσα αυτό. Θεωρούσα λοιπόν ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Ότι αυτοί πιστεύουν ότι κάνουν κάτι φωτεινό με όλο αυτό που κάνουν, έτσι. Και αν το συνδυάσει και με τις πλάκες στη Βιρτζίνια που λένε πρέπει για τη γη, για να σωθεί η γη, να μείνουν τόσοι λίγοι άνθρωποι κτλ. Να, οι πλάκες στη Τζόρτζια. Ναι, ναι. Ότι πρέπει να γίνει για το καλό της γης. Τέλος πάντων, λοιπόν, ψάχνοντας αυτά τα δύο πράγματα, τελικά βρίσκω ένα φόρουμ. Υπάρχει ένας ερευνητής στο εξωτερικό που είναι ο αγαπημένος μου, τον οποίο ό,τι και να ερευνήσω πάνω σε αυτά που έχει γράψει, βλέπω ότι καταλήγω στα ίδια. Δηλαδή, έχω αρχίσει και να πιστεύω πολύ σε αυτά που διαβάζω. Αυτός λοιπόν ξαφνικά έχει βγάλει όλη τη συζήτηση από ένα φόρουμ του 2008, όπου έχει εμφανιστεί ένας που λέγεται Hidden Hand. Hidden Hand σημαίνει το κρυμμένο χέρι, αλλά άμα το ψάξεις, υπάρχει σαν ιδιωματισμό στα αγγλικά και σημαίνει η άγνωστη δύναμη
ή μία άγνωστη δύναμη ή επιρροή που δημιουργεί τα άσχημα γεγονότα. Που είναι δηλαδή πίσω στο παρασκήνιο και δημιουργεί τα άσχημα γεγονότα. Έδινε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες ξαφνικά. Έλεγε ότι είναι καθήκον του να δώσει πληροφορίες. Και ξέρετε ότι γνωρίζουμε τώρα εμείς ότι όντως αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να έχουν προειδοποιήσει τον κόσμο για οτιδήποτε κάνουν. Έτσι, θυμάσαι και με τους δίδυμους πύργους που είχαν βγάλει τις κάρτες Ιλουμινάτη και όλα. Ναι. Έλεγε λοιπόν ότι είναι καθήκον του να δώσει πληροφορίες, επειδή είναι κατάλληλη χρονική στιγμή η ανθρωπότητα να γνωρίζει τι συμβαίνει για να κάνει τις επιλογές της. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή δίνει τις πληροφορίες. Του είναι αδιάφορο αν θα το πιστέψουν. Είναι απλά υποχρεωμένος να δώσει τις πληροφορίες και τους υπόσχεται ότι θα πει τα πάντα με ειλικρίνεια, φτάνει να το επιτρέπεται να απαντήσει. Αλλά σε πράγματα που το επιτρέπεται να απαντήσει, τους λέει δεν θα τα πω αν δεν μου τύχει τελικά να μου τα ρωτήσετε και αν δεν κάνετε τόσο βαθιές ερωτήσεις. Τον ρωτάνε αν έχει ξαναγίνει να δώσουν πληροφορίες στην ανθρωπότητα και λέει ναι, το 1999, μέσω άρθρων σε εναλλακτικά sites και είπε ότι επίτηδες δεν τα δίνουμε στα γνωστά μιμιέ. Για να μην γίνουν πιστευτά από τη μάζα. Θα δεις παρακάτω γιατί δεν τους συμφέρει. Θέλουν να γίνουν πιστευτά μόνο από αυτούς που έχουν δυνατή αντίληψη και μπορούν να διακρίνουν. Και έχουν ξαναδώσει πληροφορίες το 2003 σε φόρουμ, που θα το λέγαμε εμείς, λέει συνωμοσιολόγος, γιατί αυτός δεν θεωρεί ότι κάτι από αυτά είναι συνωμοσία. Λοιπόν, ο τύπος τον έχουν πιστέψει όλοι στο φόρουμ και είναι δυνατά μυαλά οι τύποι που είναι εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι να πεις πρόβατα και πίστηκαν. Διότι παρατηρούν ότι δεν καθυστερεί να απαντήσει. Είναι to the point. Είναι πολύ βαθιά φιλοσοφικά. Είναι όσα λέει δεν αντικρούονται μεταξύ τους. Δεν μπόρεσαν να τον τσακώσουν λάθος πουθενά. Αυτοί οι ερευνητές λοιπόν πιστεύουν ότι αυτός λέει αλήθεια, αν μη τι άλλο, ότι τα πιστεύει ακράδαντα, αλλά οκ, μπορεί να βρίσκεται ο ίδιος στο πλάνη. Τώρα λοιπόν, αν ποτέ έχουμε αναρωτηθεί ποιοι είναι πιο πάνω από τους Ιλουμινάτη, είμαστε σε αυτούς τους hidden hand, τα κρυμμένα χέρια, έτσι. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ότι η γραμμή αίματός του είναι πολύ πιο πάνω από τους Rothschild, ότι έχει εξωγήινη προέλευση, ότι βρίσκονται, ότι είναι σχετικά εκεί που βρίσκονται 13 οικογένειες μαζί με τους Μερουβιγκιανούς, είναι αρκετά χαμηλά, αυτή είναι αρκετά πιο ψηλά. Ότι δεν είναι ενημερωμένοι οι Rothschild κτλ. Για όλα όσα οργανώνουν αυτοί. Ναι. Τους δίνουν τις πληροφορίες που θέλουν. Οι Μεροβίγκοι πάντως είναι η δυναστεία των Μεροβίγκιων και το θέμα φτάνει, φτάνει ναι. μέχρι να λένε ότι υπάρχουν απόγονοι του Χριστού και κάτι που θεωρεί βλασφημία βεβαίως η χριστιανοσύνη. Ότι μπορεί να έχει απόγονους ο Χριστός. Ναι, ναι. Αυτό πάντως θεωρείται ότι είναι πιο πάνω, πολύ πιο πάνω από όλους αυτούς. Λοιπόν, και ξεκινάει ας πούμε να λέει τώρα ο τύπος για το θέμα της συγκομιδής των ψυχών. Συγκομιδή ψυχών, δηλαδή από ποιον να γίνει? Ναι, είναι το Great Harvest. Αυτό ακούγεται πάρα πολλά χρόνια. Κοίταξε, ξεκινάει με κάτι που λέει είναι γραφές. Οι γραφές λένε από την Αποκάλυψη, έτσι. Στο 14, ανωτικά τελεία, 14-16. Και λέει, τότε κοίταξα και είδα ένα λευκό σύννεφο και πάνω στο σύννεφο κάθισε κάποιος σαν τον Υιό του ανθρώπου. Ναι. Που είχε στο κεφάλι του ένα χρυσό στέμα και στο χέρι του ένα κοφτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από τον ναό φωνάζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο. Βγάλε το δρεπάνι σου και θέρισε. Γιατί ήρθε η ώρα να θερήσεις, γιατί η συγκομιδή στη γη είναι έτοιμη να γίνει. Το λέει η Αποκάλυψη. Έτσι, αυτός που κάθισε στο σύννεφο έσπρωξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Η συγκομιδή έγινε. Λοιπόν, και λέει αυτός, η γη είναι πράγματι έτοιμη για συγκομιδή. Είναι αυτό που λέμε ότι ξεχωρίζει τώρα η ήρα από το στάρι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πολύ. Έτσι. Πάντως έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Όντως στις γραφές και στην Αποκάλυψη λέει ουσιαστικά ότι και κάποιοι εκ της Ορθόδοξης Θεολογίας πατέρες λένε ότι όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ας πούμε, για όσους τα δέχονται αυτά, τότε θα διπλωθεί αυτός ο κόσμος ο ψεύτικος και θα γίνει ένας νέος κόσμος. Κάπως έτσι το θέτουνε. Ναι, ναι, ναι. Και λέει και τότε είδα νέα γη και νέο ουρανό. Το λέει, ναι. Τα ερωτήσεις είναι δύο, λέει αυτός. Συνεχίζει αυτός τώρα στην πρώτη ανάρτησή του. Ποιος άνθρωπος είναι έτοιμος για να πάει στο σωστό μέρος της συγκομιδής, έτσι. Και η συγκομιδή, λέει, θα είναι θετική ή αρνητική. Θα καταλάβετε παρακάτω καθώς το πάει, όπως το πάει. Λοιπόν,
Αρχικά λέει, έχω σημειώσει κάποια βασικά σημεία, έτσι και όπου θέλεις να ρωτάς και αν μπορώ εγώ να εξηγήσω, εξηγώ. Ναι. Λοιπόν, αρχικά το ρωτάνε πώς να γίνουμε ελεύθεροι και λέει, ποτέ δεν θα είστε ελεύθεροι όσο είστε σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη γη. Τώρα λέει, το τι είναι ακριβώς είναι το εδώ, εδώ στη γη που λέτε, θα έπρεπε λέει, να το δουλέψετε αυτό, γιατί ίσως δεν είναι αυτό που νομίζετε και το γιατί είστε εδώ. Εξαντλείτε, λέει, γρήγορα το χρόνο σας. Αντί να ασχολείστε, λέει, με αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει. Το γιατί είστε εδώ και το ποιο είναι το εδώ, εξαντλείτε γρήγορα το χρόνο σας πριν τη συγκομιδή. Και όσοι δεν τα καταφέρουν τώρα, θα πρέπει να επαναλάβουν τον κύκλο. Δεν υπάρχει, λέει, μεσίας. Σταματήστε να ψάχνετε έξω από τον εαυτό σας. Υπάρχει η ζωντανή χριστική συνειδητότητα. Μιλάει για τον Χριστό. Αλλά ζωντανή, λέει, όταν λέω ζωντανή, δεν είναι στην τρίτη πυκνότητα. Πυκνότητα θεωρώ ότι εννοεί κάτι σαν διαστάσεις. Δεν είναι ακριβώς το διάσταση όπως τα περιγράφει. Τρίτη πυκνότητα εννοεί εδώ που είμαστε τώρα εμείς. Και λέει, ναι, ζούμε το τέλος, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Και το 2008 έλεγε τότε ότι ναι, ξεκινάνε τα χρόνια του τέλους, για να γίνει συγκομιδή όμως. Έτσι, όλο το θέμα με το τέλος και όπως το παρουσιάζει είναι για τη συγκομιδή. Mm-hmm. Τώρα, για να καταλάβεις, φαντάζομαι ότι τον ρώτησαν αν θα, τότε το 8, αν θα γίνουν εκλογές στην Αμερική και αν παίζει ρόλο για τη συγκομιδή, το ποιος θα βγει κτλ. Τους είπε δεν έχει καμία σημασία ποτέ κανένα αποτέλεσμα εκλογών. Δες τώρα εδώ και αυτό που έχουμε πει και για τον Τραμπ, που σου λέω. Είναι σίγουρα ναι. Μαζί. Δες τι λέει. Θυμηθείτε, λέει, στα παρασκήνια. Υπάρχει, λέει, μόνο ένα κόμμα. Το κόμμα μας, η οικογένεια. Η οικογένεια ονομάζει το δικό του όλο αυτό, bloodline, μαζί με τους από κάτω, τους Ρόσελ. Η οικογένεια. Η δημοκρατία, λέει, είναι μια ψευδέστηση που έχει δημιουργηθεί για τη σκλαβιά σας. Όποια πλευρά και αν κερδίσει τις εκλογές, κερδίζει η οικογένεια. Είμαστε όλοι μαζί. Και υπάρχουν, λέει, πολλά αναλλακτικά σενάρια που θα γίνουν στις εκλογές, αλλά όλα θα οδηγηθούν, λέει, στο τέλος, στην εφαρμογή του θείου σχεδίου από τον δημιουργό. Δηλαδή, αυτοί θεωρούν, εξυπηρετούν, βλέπεις αρχές και φαίνεται σε αυτά που λέει, ότι πιστεύουν, ότι είναι φωτεινοί, ότι αυτό που κάνουν είναι φωτεινό, και εξυπηρετούν το θείο σχέδιο. Και θα δεις παρακάτω, δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος έχει πνευματικά προχωρήσει, και μπορεί να τα δει όλα, ρε παιδί μου, πιο, ξέρεις, να μην υπάρχει ο διαχωρισμός, που να μην βγάζει πια θυμό. Παλιά έβγαζα θυμό όταν διάβαζα πώς σκέφτονται Bill Gates κτλ. Τώρα προσπαθώ να είμαι καταρχάς σε θετικές δονήσεις, γιατί αλλιώς δεν πας στη Νέα Γη. Αλλιώς δεν πας στη Νέα Γη. Και να το δω ότι okay, μπορεί να είναι και έτσι. Ο καθένας κάνει τώρα τις επιλογές του και να σου πω, με βοήθησε πολύ ο πάτερ, ο δικός μου, ο πνευματικός μου, να το δω έτσι. Πέρσι του είχα βάλει τις φωνές του ανθρώπου, όταν του είχα πει θέλω πολλά από αυτά που φτιάχνεις για τον ιό. Έφτιαχνε κάτι με ανθοϊάματα, ξέρει να φτιάχνει κτλ. Και μου είχε δώσει κάτι μπουκαλάκι, μου είχε δώσει 5. Και του λέω, τι, δώσε μου πολλά, για όλους σου ξέρω, για όλη μου την ομάδα στο Viber, δώσε μου πάρα πολλά. Και μου λέει, όχι, ο Θεός θα κρίνει τώρα πια ποιο θα ζήσουν, ποιο θα πεθάνουν. Έτσι, θα δούμε, μου λέει, δεν είναι ανάγκη να δώσουμε σε όλους. Και του φώναζα και του λέω, έχεις ευθύνη. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη του για το τι θα γίνει και τι θα κάνει. Αν είμαστε. Και αυτά που λέει, δηλαδή, αυτά που λέει, Βασίλη, σύμφωνα με ό,τι έχω ερευνήσει, θεωρώ ότι και εγώ του λέω αλήθεια ο τύπος. Γιατί λέει παρακάτω, όλα εξαρτώνται από ειδικές δυνάμεις που παίζονται και από το ποιες χρονογραμμές θα ενεργοποιηθούν. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ενεργοποιηθεί η προφητεία. Είμαστε σε χρονογραμμή αποτυχίας. Θυμάσαι, το έχω ξαναπεί σε ένα βίντεο πέρσι. Ναι, ότι υπάρχει χρονογραμμή επιτυχίας και δες τώρα, το βρίσκω εδώ. Το βρίσκεις και στους Q όμως. Και στους Q. Να, τι λένε αυτοί, τι λένε οι Q, λέτε. Λοιπόν, στο χάρτη των Q γράφει από κάτω, με το δεις, ο χάρτης τους. Αν θες μια μέρα να βάλουμε, να σου δείξω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε εδώ share screen. Ναι, μπορούμε, ναι, αν μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να το κάνεις, κάντο. Μην χαλάσουν τα υπόλοιπα τώρα. Την επόμενη φορά θα το ψάξω καλά όπως γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις. Για αυτά που λες, υπάρχουν βίντεο που μπορούμε να παίξουμε στη συνέχεια από δικιά σου έρευνα? Τα έχεις ανεβάσει μήπως στο δικό σου κανάλι? Ναι, είναι 6 βίντεο και είναι τώρα μεγάλα αυτά.
Ναι, μπορεί να παίξει. Θα παίξουν αποσπάσματα στο τέλος. Ναι, okay. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι 20 λεπτά, αλλά μου ζήτησαν τα παιδιά να μην το κόβω τόσο γρήγορα. Και άρχισε το δεύτερο, το άφησα 40 κάτι λεπτά. Αν μπορεί, στείλε μου τα link, στείλε μου τα link στο Facebook και να τα προβάλλουμε στο τέλος της εκπομπής. Ωραία, ωραία. Είναι όλη, αναλυτικά όλη αυτή η ιστορία. Ωραία, για πες για τους Q τώρα. Λοιπόν, Q μιλάνε και αυτοί για την ιδανική χρονογραμμή. Κάτω-κάτω από το χάρτη τους λένε optimal timeline. Και οι Q θέλουν την ιδανική χρονογραμμή. Η ιδανική για τον καθένα είναι εκεί που νικάει αυτός. Mm-hmm. Όμως. Εκεί που? Εκεί που νικάει αυτός. Νικάει αυτός ποιος? Εκεί που νικάμε εμείς είναι η δικιά, για μας ιδανική χρονογραμμή. Έτσι. Να. Εκεί που νικάνε αυτοί είναι για αυτούς ιδανική. Έτσι. Αλλά όλοι θέλουν να ενεργοποιήσουν τη δικιά τους χρονογραμμή επιτυχίας. Ναι. Κατάλαβες, εκεί είναι το θέμα τώρα. Όλοι έχουν τη δικιά τους ιδανική. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα τώρα ότι υπάρχουν μεν δυνάμεις ειδικές που παίζονται και από το ποιες χρονογραμμές θα ενεργοποιηθούν, αλλά η ανθρωπότητα παίζει το σημαντικότερο ρόλο για το τι θα γίνει και ας λειτουργεί ασυνείδητα. Okay. Διότι εσείς, λέει, ως συλλογική συνειδητότητα του πλανήτη, επιλέγετε συνεχώς να είστε σε αρνητική πόλωση εξαιτίας του τι σκέψεις κάνετε και της ενέργειάς σας. Είναι αλήθεια, έτσι. Και λέει, η σκέψη είναι δημιουργική ενέργεια εστιασμένη. Λαμβάνεις ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι. Ακριβώς αυτό που εκπέμπεις. Αν δεν το πιστεύετε, λέει, αυτό, τότε δεν έχετε καταλάβει καθόλου γιατί τα ΜΜΕ είναι σημαντικά για μας. Μάλιστα. Έτσι. Μα όντως, δεν έχουν άλλο λόγο να μας κάνουν αυτό με τα ΜΜΕ. Το κάνουν για να αλλάζει η σκέψη σου, για να κατευθύνουν τη σκέψη σου. Δεν το κάνουν. Άρα το ξέρουν. Μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις γιατί μας ρίχνουν τόσο καιρό στον πόνο. Και έχουμε θυστεί και όλοι ξέρουμε ότι πουλάει το δράμα. Έτσι. Έχω φίλους στο θέατρο και για να αποφασίσουν τι έργο θα ανεβάσουν, σου λέει πρέπει να είναι δράμα, να πουλήσει. Έτσι. Αυτοί μας έχουν συνηθίσει έτσι. Για κάποιο λόγο. Γιατί τότε κάνεις αρνητικές σκέψεις και φέρνεις αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή σου. Και αν δεις και το βίντεο που έχω από την κρυφή αναφορά της NASA. Που αυτό δεν υπάρχει άλλο αυτή η αναφορά μου. Την έχω στείλει από Αμερική δικός μου άνθρωπος. Ναι. Και μιλάει για τη βιολογική αθανασία. Λέει ότι και τα τσουνάμι και όλα αυτά, εάν δεν έχουν τη δικιά μας, το δικό μας νου εστιασμένο εκεί, δεν έχουν πολύ πιθανότητα να συμβούν. Και δες πόσο καιρό μας ετοιμάζουν για μεγάλο σεισμό και μας το βάζουν, το βλέπεις. Υλοποιούμε, είναι αλήθεια. Λέει λοιπόν ότι εσείς συνενείτε με την ελεύθερη βούλησή σας την κατάσταση που σας βάζει, που βρισκόμαστε, που βρίσκεται το πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και είμαστε, λέει, πολύ ευγνώμονες εμείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί το σκοπό μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για μας η πόλωση αυτού του πλανήτη να είναι αρνητική τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκομιδή των ψυχών. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα ΜΜΕ για να βλέπετε αρνητικές ειδήσεις. Το να κάνεις αρνητικές σκέψεις, το να πολλώνεις αρνητικά, σημαίνει ότι είσαι service to self. Δηλαδή, ότι υπηρετείς, είσαι αυτός ο παρτάκιας που λέμε. Όταν λέμε συγκομιδή. Ναι. Συγγνώμη, όταν λέμε συγκομιδή ψυχών, ουσιαστικά λες, αυτή το λένε η αρνητική πλευρά, ενδεχομένως η ελίτ που κυβερνούν, ναι, με την κρόνια. Απλά προσπαθώ να σε πάω λίγο με τη σειρά, να καταλάβουμε πώς το έχει πάει κι αυτός. Να κερδίσουν δηλαδή. Να κερδίσουν τους ανθρώπους προς τη δική τους πλευρά και να χάσει την ψυχή σου, που λέει, ας πούμε, ίσως. Κάπως έτσι. Όχι. Η συγκομιδή έχει να κάνει με το που θα ζήσεις μετά. Α, ωραία. Περίμενε να σε πάω εκεί. Πάνω κάτω το ίδιο είπαμε, ναι. Ναι. Σαν να πηγαίνεις στην κόλαση χριστιανικά. Ναι, δεν είναι ότι χάνεις την ψυχή. Δεν είναι όμως ότι χάνεις την ψυχή σου. Πρόσεξε. Στη συγκομιδή χωρίζει το πλανήτη στα τρία. Μέχρι τώρα η πνευματική μας, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ο Μενό Πάτερ, που το λέει για την Άγιο. Είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου ο Πάτερ, έτσι. Ναι. Ο Πάτερ το ξέρει, ο Αγίος Πορφυρίος το ήξερε, θα χωριστούν στα δύο. Ναι. Εμένα ο Πάτερ μου το ξέρει από τον Άγιο Πορφύριο, το δάσκαλό του για την Άγιο. Οκ. Okay. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, λοιπόν, χωρίζει το πλανήτη, οι άνθρωποι του πλανήτη, στα τρία, φαντάσου. Στα τρία. Οι άνθρωποι που είναι κυρίως αρνητικής πολικότητας συνοδεύουν αυτούς όλους, γι' αυτό έπρεπε να έχω εξηγήσει το άλλο. Συνοδεύουν τους Ιλουμινάτη και όλους αυτούς, γι' αυτό το έχω βάλει σειρά. Τους συνοδεύουν μέσω αρνητικής πολικότητας στην τέταρτη διάσταση
Την πολύ αρνητική όμως. Την πολύ αρνητική. Στην αρνητική, όπως το λέει αυτός. Mm. Αυτοί που είναι στη θετική πολικότητα θα πάνε στη νέα γη. Η νέα γη είναι αυτό που λέει γραφές. Είναι νέα γη και νέο ουρανό και είναι όλα χαρούμενα εκεί. Είναι καλά εκεί. Έτσι. Αυτοί λοιπόν που είναι αγάπη και φως θα πάνε στην όμορφη νέα γη. Πάλι τετάρτη πυκνότητα, αλλά στη θετική κατάσταση, όπου θα αρχίσουν να εργάζονται πάρα πολύ πάνω στη συμπόνια. Δηλαδή, εδώ ήταν να μάθουμε ότι όλα εξαρτώνται από το τι σκεφτόμαστε και από τις επιλογές μας και ότι είμαστε δημιουργοί. Και αν δεν το έχεις μάθει και δεν έχεις πάει στη θετική πολικότητα, επειδή γιατί όταν το μάθεις, ζεις διαφορετικά, Βασίλη. Δεν κάνεις πια σκέψεις καχύποπτες για τους άλλους. Κατάλαβες, όταν το δεις στη ζωή σου ότι λειτουργεί, αλλάζεις αναγκαστικά σκέψεις για να λειτουργήσει η ζωή σου. Δηλαδή, εμένα η ομάδα μου αυτή τη στιγμή στο Viber δεν ζει αυτό που ζουν οι άλλοι. Είμαστε στην καλύτερη φάση αυθονίας μας. Το πιστεύεις ότι το λέω τώρα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Είμαστε στα πιο καλά οικονομικά μας. Έρχονται λεφτά από πουθενά. Γιατί αλλάξαμε τις σκέψεις μας. Γίνονται θαύματα. Είδες σούστρα το βίντεο με την κυρία που μάκρυνε το πόδι της. Αυτά που μας συμβαίνουν εμάς τώρα είναι καλά σημάδια ότι βαδίζουμε καλά προς τη νέα γη. Καταλαβες. Έχουν αρχίσει να γίνονται θαύματα. Ο Χριστός έλεγε λοιπόν, στην τέταρτη πυκνότητα θα αρχίσει να ανοίγουν και να ξυπνάνε αληθινές μας δυνάμεις. Θα κάνουμε θαύματα. Το έλεγε ο Χριστός. Θα κάνετε θαύματα μεγαλύτερα ακόμα και αυτά που έκανα εγώ, δεν έλεγε. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Θα είναι λοιπόν μια περίοδος που η χρυσή εποχή τότε εκεί πέρα. Σε υψηλές δονήσεις της θετικής πολικότητας. Και η τρίτη πτυχή, το τρίτο μονοπάτι, είναι η χλιαρή. Οι χλιαροί άνθρωποι, τα λέει και τα ζωλού, τα λένε και οι γραφές μας. Οι χλιαροί άνθρωποι που δεν είναι ούτε φουλ στη θετική πολικότητα, ούτε φουλ στην αρνητική, αυτοί θα ζήσουν απλά για λίγο το zero point energy, το λεγόμενο, το οποίο είναι μια κατάσταση που νιώθουν εφορία, έκσταση, νιώθουν ένα με το Θεό, ένα με το Θείο, ένα με όλα, για να το έχουν αυτό στη μνήμη τους και να τους δώσει το έναυσμα να προχωρήσουν προς τη θετική πολικότητα και όχι προς την αρνητική. Αυτά τα τρία μονοπάτια είναι. Μάλιστα. Τώρα, οι Λουμινάτι σε όλο αυτό τι παιχνίδι, τι βιολί βαράνε, να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό άγριβος. Αυτά είναι τώρα τα ενδιάμεσα που ήθελα να εξηγήσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πηγαίνει, μας πηγαίνει ο τύπος πολύ πίσω. Μας πηγαίνει στο κήπο της Εδέμ. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και λέει ότι, σύμφωνα με τη δική του θεωρία και έτσι όπως το λέει, λέει ότι ο δικός μας, ας πούμε, δεν μιλάει για δημιουργό δικό μας, μας έβαλε στην Εδέμ το Θεό. Μιλάει για το Γιαχβέ. Και λέει, ο Γιαχβέ, που είναι, λέει, πολύ εγωιστής και τα λοιπά και τα λοιπά, είχε πει ότι θέλει να κάνετε εσείς όλοι στην Εδέμ ό,τι θέλει αυτός. Και σας είχε, λέει, σε θετική πολικότητα. Γιατί ήσασταν, οκ, okay, δεν είχατε επιλογές, ήσασταν έτσι όπως ήθελε να είστε. Εμείς φέραμε, λέει, το μήλο. Εμείς φέραμε, λέει, το μήλο. Εμείς είμαστε, λέει, το γκρουπ ψυχών του Λούσιφερ. Μάλιστα. Τα λέει. Έτσι. Και θέλαμε να σας φέρουμε, λέει, την επιλογή. Το να ξεκινήσετε να κάνετε επιλογές. Και το πρώτο, λέει, που έπρεπε να επιλέξετε ήταν το αν θέλετε να σας δώσουμε το δικαίωμα επιλογή. Ελευθερία βούλησης, δηλαδή. Ναι. Ό,τι ζούμε και σήμερα. Και... Ό,τι ζούμε και σήμερα. Πλέον όλα εξαρτώνται από την ελεύθερη βούληση. Ναι. Ακριβώς αυτό λέει αυτός. Και λέει λοιπόν ότι εμείς σας δώσαμε την ελεύθερη βούληση, το δικαίωμα του να κάνετε επιλογές. Και από τότε γίναμε εμείς οι καταλήτες. Αλλά εμάς, λέει, μας έστειλε το συμβούλιο από την πηγή των γυραιότερων για να γίνουμε καταλήτες. Και θύμωσε, λέει, ο Γιαχβέ. Και μας έκλεισε, λέει, γιατί είναι ζηλιάρης Θεός, θα ακούσατε εμάς και δεν ακούσατε αυτόν, και μας έκλεισε, λέει, στο αστρικό πεδίο της γης και είμαστε εγκλωβισμένοι. Λοιπόν, κάπου να δεις τώρα... Ουσιαστικά μιλάει για τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου, έτσι. Ναι. Λέει, λοιπόν, ότι ο Γιαχβέ τους εγκλώβησε στο αστρικό πεδίο της γης, πολύ περιοριστικό για αυτούς, και το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων, το οποίο τους δίνει οδηγίες για να εκτελέσουν το θείο σχέδιο, τους είπε ότι αν θέλετε να απελευθερωθείτε, μπορείτε. Μπορούμε να σας απελευθερώσουμε από το αστρικό πεδίο της γης. Αλλά τότε ακυρώνετε το συμβόλαιό σας, το συμβόλαιο που έχετε να βοηθήσετε τη γη. Ναι. Και αυτοί επέλεξαν, λέει, να θυσιαστούν, να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο αστρικό πεδίο,
προκειμένου να βοηθήσουν τη γη. Όμως, ως καρμικό αποτέλεσμα του ότι ο Γιαχβέ τους εγκλώβησε, λέει ότι πήραν εντολή από το Συμβούλιο να έχουν αυτή εξουσία επάνω στην ανθρωπότητα, αντί του Γιαχβέ. Έχεις δει ότι του Τραμπ οι τύποι και η Κιού τώρα, το έχεις δει το βίντεο μου, που ετοιμάζουν τον Γιαχβέ, και ο οποίος στο Facebook το λέει ότι είναι αυτός. Μισό λεπτό. Εσύ γενικότερα για τους Κιού μου είχες πει παλιότερα ότι αν το ψάξει κάποιος θα δει ότι από πίσω ήταν η CIA, έτσι δεν είναι? Από πίσω είναι. Είναι σκοτάδι, είναι όλοι μαζί. Είναι αυτό που λέει αυτό στην αρχή. Δηλαδή, εσύ λες ότι η Κιού με βάση την έρευνα που έχεις κάνει δεν είναι κάτι θετικό τελικά? Όχι. Μάλιστα. Καθόλου θετικό. Όχι. Καταρχάς τώρα πάνε να σου φέρουν κάποιον που σου λένε είναι ο Χριστός, σου λέει. Α, και καλά τι, ότι πάνε να μας φέρουν τον Αντίχριστο, δηλαδή. Είναι ο Γιαχβέ. Η Κιού καταρχάς έχεις δει τι σύμβολα έχουν. Ένα που μοιάζει με βατραχάκι κτλ. Ναι. Έχεις δει. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να στα δείξω. Το βίντεο, πρέπει να μάθω πώς το κάνει σίγουρα το Skype και να το κάνουμε την άλλη φορά. Το βίντεο, τις αναρτήσεις που βγάζουν στις βαρβάτες ομάδες των Κιού στην Αμερική, και που λένε ότι κακώς έχετε παρεξηγήσει τους επετοειδείς, οι επετοειδείς είναι καλή φιλή. Έτσι. Εκτός κι αν το πάρουμε αλλιώς, Βασίλη μου. Ότι οκ, okay, δεχτούμε ότι όλοι αυτοί με τον Λούσιφερ. Γιατί οι Κιού αυτό θέλουνε. Οι Κιού αυτό πιστεύουν. Οι Κιού. Και όλοι όσοι λένε ότι. Εδώ. Και όλοι όσοι λένε ότι οι Κιού είναι πατριώτες. Και ο πατριώτης δεν μπορεί να είναι με τον Λούσιφερ. Μάλιστα. Είναι σαν τους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα που έχουν πει πάρα πολύ ότι θα συνεργαζόμασταν ακόμα και με τον έξω από εδώ, λέει, για το καλό της Ελλάδος. Κάπως έτσι. Μα γιατί. Μα κοίταξε, πιστεύουν άλλα πράγματα αυτοί. Γιατί δεν μπορούν. Αυτοί δηλαδή, αν δεις, σου λέει ότι είμαστε. Τα λέω αναλυτικά στα ξεκινά μεγάλα βίντεο τώρα εδώ πέρα. Ότι είμαστε, λέει, το γκρουπ ψυχών του Λούσιφερ. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω τόση ώρα. Δεν θα είναι μάλιστα, τη γη. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, λες ότι υπάρχει η σκοτεινή πλευρά αυτή που κυβερνούν τον κόσμο πραγματικά, οι οποίοι θέλουν να μας φέρουν έναν εκλεκτό τους. Αυτό καταλαβαίνω. Καθόλου. Σου λένε δεν υπάρχει Μεσσίας. Καθόλου δεν θέλουν εκλεκτό τους. Αυτοί λένε δεν υπάρχει Μεσσίας. Το Γιαχβέ δεν είπε θέλουν να φέρουν. Σου λέει. Μπορείτε να πάτε, σου λέει, στη θετική. Αυτοί ήρθαν να μας δώσουν την επιλογή, γιατί τους συμφέρει. Τους συμφέρει. Αυτούς αυτή τη στιγμή τους συμφέρει, επειδή έχουν παίξει τον κακό μπάτσο, να το πω έτσι, και έχουν φτιάξει άσχημο κάρμα για τον εαυτό τους. Αυτό εξηγεί. Τους συμφέρει να πάνε στην αρνητική πολυπολικότητα. Ναι. Και το πάνε full. Σου λέει ότι 95% να είμαστε αρνητικά πολεμμένοι και να κάνουμε κακά πράγματα δεν αρκεί για να πάμε εκεί. Είπες ότι πάλι θέλουν Είπες ότι θέλουν να υποστηρίξουν τον Γιαχβέ ή να φέρουν τον Γιαχβέ όμως. Όχι, για τους Κιού σου είπα τώρα. Για τους Κιού, για ναι. Τους Κιού σου είπα για τον Γιαχβέ. Mm. Αυτή εδώ είναι ενάντια του Γιαχβέ. Μάλιστα. Έτσι, είναι ενάντια. Άρα λοιπόν λες ότι υπάρχουν. Λέω σας τρικώ. Άρα οι λοιπόν. Κιού θέλουν να φέρουν τον Γιαχβέ. Οι Κιού. Λαμβάνω email από τους Κιού. Λαμβάνω email από την Άρα μπορεί να μιλά για κάτι σαν αδελφότητες που ερίζει μία με την άλλη. Για αδελφότητες οι οποίες ουσιαστικά μόνο για το καλό της ανθρωπότητας δεν νοιάζονται και έχουν μια αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από όλους αυτούς. Αυτό λέω. Αυτό αυτοί κυβερνάνε και τους Κιού, αυτοί κυβερνάνε και τους Ιλουμινάτε και τους Ρώσοι, τους Ροκφέλ. Αυτοί κυβερνάνε όλους αυτούς. Είναι μάλιστα. Όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Είναι μια οικογένεια. Ναι. Άμα δεις ποιος είναι κάτω από τη μάσκα του Τραμπ. Τα έχω βγάλει σε βίντεο, τα κατέβασα όλα αυτά όταν άρχισαν να απειλούν πάλι. Κατά τη μάσκα του Τραμπ είναι ένας πρίγκιπας. Είναι όντως μια οικογένεια. Λέει αλήθεια ο τύπος. Όπως και κατά τη μάσκα του Πούτιν, μια πρίγκιπισσα. Εσύ λες δηλαδή ότι. Αυτά είναι γνωστά στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν. Εσύ λες δηλαδή ότι αυτοί που μας παρουσιάζονται ως Τραμπ, Πούτιν ή και ο Μπάιντεν ακόμη που λένε ότι φοράει και αυτό είναι κάποιο άλλο. Ναι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πέρα Τραμπ. Είναι κάποιοι άλλοι λες δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει Τραμπ. Μα πρέπει να αυτά τα βίντεο πρέπει να ξαναβγάλω τελικά να τα. Και να το βάλουμε από εδώ κάποια στιγμή να τα δει. Ξέρεις τώρα όμως θα αντιδράσουν όσοι υποστηρίζουν τον Τραμπ, Τι να τους κάνουμε, κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξυπνήσουν για αυτοί, να σου πω το χήμα. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά όταν σου λέει. Πάντως εγώ με τον Τραμπ όλα αυτά που λέγανε δεν είδα τίποτα να γίνεται. Λέγανε θα μας σώσει, λέγανε λοιπόν, θα αναλάβει. Όταν υποστηρίζουν τον Τραμπ, τους προκαλώ να ανοίξουν το χάρτη των Κιού.
Τον άνοιξαν ποτέ το χάρτη του γιου? Ή απλά βλέπουν αυτά που ποστάρουν 2-3 άτομα και ζωγραφγάζουν? Θα γίνει, Βασίλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό με τον Τραμπ. Αλλά αυτό, για σκέψω τώρα, σε ποια πολικότητα? Στην πολικότητα την τέταρτη που θα πάρουν αυτή την αρνητική, θα είναι πολύ κακό Τραμπ. Να γίνει αυτό με τον Τραμπ, ποιο δηλαδή? Αν πας για τη Νέα Γη, δεν σε νοιάζει. Αν πας για τη Νέα Γη, δεν σε νοιάζει αν θα είναι Τραμπ, αν θα είναι οποιοδήποτε να είναι. Γιατί τότε θα ζήσει το θετικό σενάριο. Οπότε ας μην κολλάνε, ας μην είναι πια στον ύπνο του να ακολουθούν κάποιον. Ας φροντίσουν τις δονήσεις τους να είναι σε θετική κατάσταση, να πάνε στη θετική πολικότητα στη Νέα Γη, αντί να πάμε στην αρνητική. Καταλαβαίνετε εννοώ. Έχει ξαναγίνει στη Γη. Έχει ξαναγίνει, συγγνώμη, η ανάληψη αυτή, γιατί ανάληψη γίνεται στην ουσία, έτσι. Έχει ξαναγίνει την εποχή της Ατλαντίδας και την εποχή των Μάγια. Στην εποχή της Ατλαντίδας έγινε αρνητικής πολικότητας συγκομιδή. Ναι, επειδή με ρωτάνε τώρα, πες μας λίγο ξανά, όλα αυτά σε ποιο ντοκιμαντέρ μπορούν να τα βρουν, είπες? Στο Hidden Hand. Αυτά βρίσκονται σε ένα φόρουμ. Αυτά δεν είναι ντοκιμαντέρ, αυτά πρέπει να είναι πάρα πολλές σελίδες σε ένα φόρουμ που πρέπει να τους δώσω το link. Πρέπει να ξαναβρω το φόρουμ, γιατί εγώ τα βρήκα από τον ερευνητή, από το ένα το άλλο, με πήγε στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, πρέπει να τους βρω το link. Κατάλαβα. Αλλά τα έχω μεταφράσει λέξη προς λέξη. Το μόνο που θα δούνε θα είναι αυτό βασικά, ότι είναι στα αγγλικά. Πρέπει να τα βρω. Ναι. Θα τους τα βάλω, θα τους τα βάλω. Το πολύ πολύ, το κείμενο που δεν το έχω, αλλά δεν κράτησα το link. Το πολύ πολύ, γιατί σου λέω, σε αυτά, ξέρεις, μερικές φορές πηγαίνεις από το ένα, το ένα σε πάει στο άλλο, το άλλο, το άλλο. Ίσως, το άλλο. Ίσως τελικά είναι αυτό που έλεγε και ο Άγιος πλέον Παΐσιος, ότι όλοι έχουν τα δικά τους σχέδια, αλλά θέλουν, δεν θέλουν, προωθούν το σχέδιο του Θεού, κάπως έτσι το λέγει. Ναι, μα αυτοί εννοείται ότι θέλουν το σχέδιο του Θεού. Και είναι Βασίλη, να σου πω κάτι, γιατί να το δούμε έτσι, δηλαδή. Αποκλείεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, αποκλείεται. Κοίτα, αυτή, σε αυτά δηλαδή, τα χρόνια που είμαστε, ότι... σε αυτά τα χρόνια που είμαστε, τίποτα δεν αποκλείεται πια. Ακριβώς. Δηλαδή πλέον έχει ανοίξει το μυαλό μας, τα βλέπουμε πιο σφαιρικά. Ξέρεις τι λένε αυτοί? Ότι είναι όντα της έκτης διάστασης που ήταν έτοιμοι να περάσουν προς την έβδομη. Και αφησιάστηκαν, λέει, προκειμένου να έρθουν να βοηθήσουν τον πλανήτη εδώ που έκανε το κάλεσμα. Και άφησαν το πέρασμα για την έβδομη, για αργότερα. Γι' αυτό τους συμφέρει. Αλλά πρέπει να κοιτάξουν και αυτοί αυτό που τους συμφέρει. Τους ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά σου λέει, εμείς πρέπει να πάμε τώρα αρνητική πολικότητα για να κάψουμε το κάρμα που δημιουργήσαμε, γιατί σας κάναμε φρικτά πράγματα. Το λέει. Μάλιστα. Σας κάναμε, λέει, φρικτά πράγματα και έχουμε φτιάξει πολύ άσχημο κάρμα. Πρέπει να πάμε εκεί αρνητικά εμείς. Εσείς, λέει, ας είστε μέσα στην αγάπη, να πάτε στη Νέα Γη. Δεν τους κάνει ανάγκη να μας πάρουν μαζί εμάς, αλλά εμείς, λέει, αναγκαζόμαστε να σας φέρουμε. Θα σας φέρουμε και άλλο πανικό. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να φτάσουμε, λέει, στο 99% αρνητικής πολικότητας για να πεταχτούμε στην αρνητική πολικότητα. Καταλαβαίνεις? Γιατί αυτό σου συμφέρει. Γιατί τους χρειάζεται μια σύντομη, μια γρήγορη συγκομιδή. Δεν τους συμφέρει να μείνουν χλιαροί και να μείνουν εδώ, στην τρίτη πολικότητα. Μάλιστα. Όπως και εξηγεί, μου φαίνεται λογικά. Ελπίζω να μην έχουν μπερδευτεί κάπως οι τηλεθεατές, γιατί είναι και λίγο περίεργα όλα αυτά και δυσνόητα. Αυτό, για να το καταλάβουν πιο καλά, θα πρέπει να δουν τα αναλυτικά βίντεο. Όντως. Εκεί σε πάει λίγο. Ωραία, λίγο, όπως είπαμε, όπως στέλνεις τα link και θα παίξουμε κάποια κομμάτια τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, το ρεζουμέ πάντως τώρα, για να, με βάση αυτή την έρευνα που παραθέτεις, είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο στρατόπεδα, οι σκοτεινές και οι φωτεινές δυνάμεις. Οι κρόνιες σκοτεινές δυνάμεις παίζουν το δικό τους παιχνίδι σε κάθε περίπτωση και προσπαθούν να αποτρέψουν ίσως τους ανθρώπους από το να επιλέξουν, ας πούμε, αυτός δεν λέει τι είναι, δεν λέει δρόμο του φωτός. Δεν λέει τι είναι, έτσι. Λέει ότι είναι εξωγήινη προέλευση, αλλά δεν λέει από πού. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο λεπτά και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, Κορίνα, με νέα εκπομπή. Οκ. Okay. Ωραία. Να δω τι άλλο θες, τι άλλο προλαβαίνω να σου πω. Στο τελευταίο δίλεπτο, αν θες ένα σχόλιο επιλόγου, ναι. Κοίταξε, εμείς προσπαθούμε τώρα. Τα έχω παρατήσει όλα, Βασίλη. Δεν ψάχνω άλλο για το τι γίνεται με την κατάσταση αυτή την τωρινή. Έτσι, και έχω εστιάσει καθαρά στο θετικό για να υλοποιήσω πραγματικά το θετικό. Δηλαδή, και όλη στην ομάδα μου πλέον δεν ψάχνουμε τίποτα από αυτά που γίνονται τώρα. Τίποτα. Έτσι, έχουμε εστιάσει στο θετικό. Ξαναξεκινάμε να ξαναέχουμε όνειρα στη ζωή μας. Με αυτό που έγινε, σταματήσαμε να έχουμε όνειρα. Εμείς τώρα έχουμε πάλι όνειρα και στόχους. Κατάλαβες, είναι ωραία. Είναι ωραία. Μάλιστα.
Λοιπόν, Κορίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως το είπα, πολλές φορές έχεις επιμεληθεί βίντεο, όπως και φαντάζομαι αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, τα οποία έχουν κάνει τη διαφορά. Θυμάμαι πέρυσι όταν κάναμε την εκπομπή για το CDC, τι έλεγαν στην Αμερική για το θέμα των ζόμπι, αλλά και για άλλα θέματα. Έχουμε μιλήσει που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι για λίγους, για εκείνους που αγαπούν την έρευνα του είδους. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα με υγεία και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, ήταν τιμή μου που με είχες και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με το τρίτο μέρος αλλά και με την εκπομπή στο σύνολό της. Προηγήθηκαν οι Θάνος Αναστασίου και από τους Invisible Icons τα όσα μας είπαν. Θα παίξουμε κάποια βίντεο λοιπόν τώρα στο κλείσιμο και για την θεματολογία με την οποία καταπιαστήκαμε με την Κορίνα Λιμνιούδη. Και ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε τον απόψινό κώδικα μυστηρίων. Ανανώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 11.30. Να ευχαριστήσω και τη Ροή στο Άστρα αλλά και το συνεργάτη μου τον Βαλέντο του Γκαπίτσα για τις επιπλέον λήψεις και μεταδόσεις. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε όπως είπα και τηλεοπτικά και διαδικτυακά. Ναι, ό,τι καλά, καλό ξημέρωμα.